Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μαράκι μου, μας έκαναν οι μαγιάροι το ποπό το πισινό. Μας τον έκαναν να ακούω, μαράκι μου. Μαράκι μου, έλα. Χώστε, ρε. Τι να χώσω, ρε Κουβλιανή. Ναι, καλημέρα. Είπες καλημέρα, τι έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, γλυκό μου. Γρατζουνάει ο λαιμός μου για αυτό. Και εμένα γρατζουνάει ο λαιμός μου, γιατί χθες κάναμε 10 ώρες εκπομπή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά να πούμε. Εγώ επειδή δεν πιστεύω στις γιορτές. Ναι. Και επειδή οι Άγιοι ήταν δολοφόνοι περισσότερο. Άντε πάλι αρχίσαμε. Χρόνια πολλά. Θα πω μόνο σε συνεργάτες οι οποίοι είναι χορηγοί και πληρώνουν. Δηλαδή... Χρόνια πολλά, σε ποιον, ποιο σε πληρώνει. Ποιον έχεις Μίτσο, Δημήτρη. Αρκετούς Δημήτριδες που είναι, ας πούμε, να μην πω τώρα ένα και χάσουμε καμιά χορηγία. Εδώ έχουμε πολλούς ο Μετρόπολης, δεν έχουμε αρκετούς. Δεν με νοιάζουν. Δεν σε θέλουν, αυτοίς δεν τους. Αυτοί είναι συνεργάτες, συμμετέχουν στο να πάει. Άμα σε κεράσουν όμως για να τους πεις χρόνια πολλά, σου δώσε ένα γλυκάκι, ένα φοντάν, ένα κατητής. Δεν θέλω γλυκά πολλά να τρώω. Δεν θες γλυκά, θες να είσαι και φίτ κιόλας μέσα. Ναι, σε ποιο χιλιάδες δεν θέλω να είσαι. Δεν θες να γίνεις σε ποιο χιλιάδες. Ούτε να απειλούμε από σε ποιο χιλιάδες. Ξέρεις, εγώ άμα με κολλήσει χοντρός, εκεί τρελαίνομαι. Σου γυρίζουν τα μυαλά να πούμε. Τάντρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, χθες ένα συνάδελφο χοντρό με έστειλε ένα μήνυμα, μαμά μου και τα λοιπά. Εσένα. Του λέω, φίλε, λέω τα πολλά λόγια αυτό. Στο 1,5 μέτρο. Στο 1,5, τέταρτο. Έλα εδώ να τις παίξουμε τις μπουνιές. Να τελειώνουμε. Με τα μηνύματα δεν μπορώ, λέω, γιατί δεν έχω και καλό κινητό και δεν πατάει. Ναι. Άστο να πάει στο 1,5. Άστο μωρέ τώρα σήμερα, μέρα Αγίου Δημητρίου, χρόνια πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο. Ένα, είδε στο δρόμο άδειο που είναι σήμερα. Αυτά τα τετριμένα τώρα, αυτή τα λεπόρια. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο. Φίλε, και η ρουτίνα είναι μέσα στη ζωή μας. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω τα σχεμινά, ο Σκεντερμπέου σε χαιρετάει. Ο Σκεντερμπέου, ναι. Μέσα στη ζωή είναι και η ρουτίνα. Πρόσεξε να δεις. Επειδή περιέχει μεγάλη υποκρισία όλος αυτός ο εορτασμός, ναι, μια ψευτιά, δεν μ' αρέσει. Γενικά μιλάς τώρα, όχι για το Αγίου, για το σήμερα που είναι πολιούχος της πόλης. Ναι. Έχουμε πολλούς μίτσους, φίλες. Αυτά είναι για τα πανηγύρια, να γεμίζει η ταβέρνα, να κάνουν. Να παίρνουμε δώρα, λες, να κενάμε, ναι, με τη ζαχαροπλαστία. Ναι, αλλά έτσι. Αρνούμε. Κινείται η κοινωνία όμως. Αρνούμε να συμμετάσχω σε μια γιορτή
όπου γιορτάζει κάποιος ο οποίος σκότωσε άνθρωπο. Ναι, ναι, αλλά είπαμε, έχουν προηγηθεί θέματα. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν πάρει ζωή από άλλον, δεν μπορεί να τον κάνει άγιο. Εγώ έχω ένσταση. Δηλαδή, ας πούμε, να κάνω άγιο τον. Ποιον? Τον Παΐσιο. Τον Παΐσιο, να τον κάνω. Να τον κάνεις, τον γιατί Παΐσιο. Ο Παΐσιος. Ναι, αλλά πάλι τα κάσανα του Παΐσιου τα ξεχώνησες ορθώς. Αυτά, ναι. Αυτά είναι των ανθρώπων που πάνε να εκμεταλλευτούν τον Παΐσιο. Το ίδιο γίνεται και με τις γιορτές. Όχι. Το ίδιο γίνεται. Ο Παΐσιος λοιπόν ο άνθρωπος δεν πείραξε μερμήγκι. Κανέναν. Ωραία. Βοήθησε σαν πολύ καλός ψυχολόγος, σαν ένας σοφός άνθρωπος, πάρα πολλούς ανθρώπους. Σωστά μιλάτε. Να που είχαν πόνο, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Τους απάλυνε τον πόνο. Την ψυχούλα του. Μάλιστα. Να την ηρεμήσει. Πάρα πολύ. Ο Παΐσιος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που πρόσφερε στην κοινωνία. Ναι, αλλά για τον ναι. Παΐσιο ξέρουμε στάσου, γιατί είμαστε ζωή. Στάσου, τους Αγίους που ξεφωνίζεις, γιατί έχεις διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν ξεφωνίζω τους Αγίους. Ναι. Καλά κάναν και βαρούσαν τον κόσμο. Ότι σκότωσαν, έκαναν έναν. Αλλά πώς εσύ πιάνεις κάποιους οι οποίοι σκοτώσαν, πήραν ζωή και τους κάνεις Αγίους. Δηλαδή, τον Μπάσαρη μετά από 200 χρόνια μπορεί να μετανοήσει, να πάει, ξέρω εγώ και τα μάτια. Τον κάνουν τον Άγιο Πάσαρη. Ναι, άμα αρχίσει ο Πάσαρης να κάνει έργο κοινωνικό, να βοηθάει κόσμο, να αφιερώσει όλη του τη ζωή δηλαδή, για άνθρωποι... τους συνανθρώπους μετά, δεν ξέρεις, είναι μετάνοια. Δηλαδή, αυτοί που δεν σκοτώσαν ανθρώπους ναι. και βοηθήσανε κόσμο. Ναι. Γιατί δεν κάνανε κανέναν Άγιο. Ναι, ναι, γιατί δεν κάνανε Άγιο. Είναι καλό το ερώτημα. Και κάνανε έναν ο οποίος ήταν δολοφόνος επειδή μετανόησε μετά να γίνει Άγιος. Δηλαδή... Αυτό είναι ερώτημα για τους ανθρώπους της εποχής. Με ποιο κριτήριο τους κάνατε Άγιους, έτσι, γιατί εμείς εδώ τον Άγιο Παΐσιο τον κάναμε Άγιο, έτσι. Εμείς τον Άγιο Παΐσιο ορθώς τον κάναμε Άγιο. Σαφώς. Ορθότατα. Ναι. Τον κάναμε Άγιο όμως παρανόμως από το πρωτόκολλο. Ναι. Διότι έλεγε το πρωτόκολλο ότι μετά από 100 χρόνια από το θάνατο ισχύει θα πρέπει. Ναι. Αυτοί τώρα για να εκμεταλλευτούν εμπορικά τον Άγιο Παΐσιο. Εμείς δηλαδή. Η εν ζωή. Ναι. Τον κάναν Άγιο πριν τα 100 χρόνια. Για να οικονομήσουν πάνω στην πλάτη του. Άρα, λοιπόν, όλα για την κονόμα δηλαδή. Άρα λοιπόν για μένα ο Παΐσιος είναι Άγιος. Φυσικά και είναι Άγιος. Γιατί βοήθησε στην κοινωνία. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς, επακριβώς. Διαβάζουμε τι έκαναν για αυτοί. Επακριβώς δεν ξέρουμε. Ο ένας έπνιξε τη γυναίκα του στον πάνιο. Ναι, σκότωνε, ναι. έκανε έναν. Ναι, αλλά τι έκανε μετά. Τι έκανε μετά. Μετανόησε στον δρόμο τη θρησκεία, έσωσε κόσμο, προστάτευε κόσμο, γιάτρευε κόσμο. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, βαρά τον κόσμο, σκοτώνει, κάνει ράνι. Δηλαδή, αμένα μου φάνε το παιδί και μετά κάνουν καλές πράξεις. Θα πω ότι είναι Άγιος αυτός. Δεν τρελάνετε τώρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι υπάρχει μια πολιτική υποκρισία. Μια υποκρισία γενικά η θεσμική. Μαζεύονται όλοι, περνάνε πολιτικά μηνύματα σε αυτές τις γιορτές. Ναι. Αν εσύ πιστεύεις στον Άγιο Δημήτριο, απαγορεύεται να περάσεις μήνυμα πολιτικό στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Όπως είμαι ενάντια στις παρελάσεις. Όχι γιατί εγώ. Και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Όχι γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, τους προγόνους μας. Πρόσεξε όμως, άμα είναι να τον τιμήσω εγώ. Με τα μήνυα απ' έξω και τα μπούτια. Ναι. Και τα τακούνια. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει αυτό όμως. Δεν ήταν έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εμείς το έχουμε εξελίξει εμείς. Και όταν λοιπόν περνάνε πολιτικά μηνύματα και όχι κοινωνικά μηνύματα, πολιτικά μηνύματα στις παρελάσεις, νομίζω ότι είμαι ενάντια στις παρελάσεις και για τους οικονομικούς λόγους, αλλά περισσότερο δε για τους λόγους οι οποίοι δεν μ' αρέσει εμένα ο παππούς μου, ας πούμε, να πάει στον πόλεμο να πολεμήσει. Και άλλοι να βγει με το από αυτό της απ' έξω και να κάνει παρέλαση και άλλοι να βλέπουν και να τρέχουν τα σάλια τους. Δεν είναι αυτό τιμή στο νεκρό. Δεν σ' αρέσουν δηλαδή οι διθενιές και δεν σ' αρέσουν να γίνονται πράγματα για το Θεαθήνε. Αυτό, ναι. Δύο και τρίτον. Γιατί αφού σκότωνε ανθρώπους, τον κάνει άγιο. Ναι, αυτό ενώ είναι ο Παΐσιος, ναι. ενώ ο Παΐσιος. Δεν πείραξε πουλί. Δεν πείραξε μυρμήγκι. Ο άνθρωπος ναι. δεν πείραξε πουλί. Ναι. Δεν πείραξε μυρμήγκι. Anyway, να πούμε χρόνια πολλά τώρα σε φίλους που είπες έχεις διαπροσωπικές σχέσεις. Τώρα για επαγγελματικούς λόγους. Θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς οι οποίοι μας πληρώνουν ναι. από διαφημίσεις, μας είναι χορηγοί κτλ. ναι, σε αυτούς. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει ναι. μια κατά κάποιο τρόπο κοινωνική συναλλαγή. Γενικότερα, εσύ δεν πιστεύεις γιορτές. Ούτως άλλως και στη δικιά σου γιορτή δεν θα σε παίρνει κανένα τηλέφωνο. Μα σκότωσε τη γυναίκα του άλλου ναι, και θα γιορτάζει. Κωνσταντίνος κιόλας. Πώς θα σκέφτηκες να το αλλάξει την πορεία, το όνομα, το κάνεις τίποτα αλλιώ. Αυτά δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Αυτά τελείωσε. Ας πούμε, μπορεί να αλλάξει το επίθετό σου. Το επίθετο. Ένα που το λέγανε Μαλακίδη. Ναι, εντάξει, το έκανε. Τι το έκανε. Ραπτόπουλο το έκανε. Σοβαρά το Καραντόπουλο. Χειρότερο. Γιατί δηλαδή. Χειρότερο. Γιατί δεν μπορεί να φάει ξύλο. Ναι. Τώρα στον δρόμο. Τον έχει τίποτα τον Κωστή. Ναι, πάμε. Ο κόσμο άλλα δείχνει γιατί μα αγαπάει ο κόσμο. Έτσι. Βγήκανε και τα πρώτα νούμερα. Τι θα πει μα αγαπάει. Μα αγαπά, ακούει. Αυτό δεν μα αγαπάει. Μα γουστάρει. Όχι. Τι. Του αρέσει να ακούει και παίρνει ψυχική αυτή. Ευχαρίστω. Δηλαδή, άρα μα δηλαδή, γουστάρει. Σ' αγαπάω. Σημαίνει ναι. σ' αγαπάω ανιδιωτελώ. Σωστά. Αυτό που αγαπάει ανιδιωτελώ είναι ο γονέα προ το παιδί. Αυτή είναι η μοναδική αγάπη ανιδιωτελή. Οι άλλε οι αγάπε είναι παίρνω δίνω. Παίρνω περισσότερα, δίνω λιγότερα. Δίνω λιγότερα, παίρνω περισσότερα. Εκείνο το οποίο παγκόσμια ο δεσμό
Όχι το παιδί προς το γονέα, ο γονέας. Ο γονέας, το παιδί, δεν μπορεί να αλλάξει στάση. Δηλαδή πορεία, ναι. Και πολλοί γονείς που λένε ότι α, εγώ σε σπούδασα, σε έκανα, σε έρανα αυτή τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν, τους δίνω συμβουλή. Και λέω, θα τον σπουδάσεις όσο μπορείς, θα τον πρικείς όσο μπορείς. Και δεν θα περιμένεις. Δηλαδή δεν κάνω εγώ παιδί τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν κάνω εγώ παιδί για να με κοιτάξει τα γεράματα. Και να πω καλά, εγώ που σε έκανα, που σε έρανα, που σ' άφτωσα, σε έκανα κτλ. Είναι λάθος αυτή η νοοτροπία. Είναι λάθος. Δηλαδή, βάζει ο γονέας δηλαδή, ότι εσύ θα δώσεις αυτό που πρέπει και αν πάρεις, πήρες. Αν δεν πάρεις, δεν πήρες. Στο παιδί σου. Τώρα, στον εργοδότη σου, στη γυναίκα σου, στον κόμενό σου, στου συγγενείς σου κτλ. Στου φίλου σου κτλ. Εκεί είναι δίνω παίρνω. Ναι. Δίνω 5, παίρνω 3, δίνω 0, δίνω 2, παίρνω 5. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Εντάξει, απαγορεύεται. Για μένα απαγορεύεται. Υπάρχουν όμως η μάνα ή ο πατέρας, ιδιαίτερα η μάνα που ο δεσμός μάνας παιδιού είναι ο μεγαλύτερος, σου λέει η μάνα θα δώσω και από εκεί και πέρα. Αν... Άκου λίγο ναι, κάτι. Αυτό. Καλημέρα σας. Ο φίλος μας. Ναι. Ο Παπαδόπουλος Θεοχάρης. Ο Παπαδόπουλος. Εάν κάναμε αγίους μόνο τους καλούς ανθρώπους, δεν θα είχαμε κίνητρο όλοι οι υπόλοιποι να αλλάξουμε. Ναι. Κάνοντας κάποιο άγιο σου δείχνει ότι και ο χειρότερος αν είσαι, ναι. Εάν θέλεις μπορείς να αλλάξεις. Συγκινήθηκα, πες το. Ναι. Εγώ το διαβάζω το μήνυμα του φίλου που έχει μια βάση. Ναι. Καλημέρα στο ωραιότερο δίδυμο. Ο Άρης έχει ελπίδα στο ΆΚΑ με αυτή την ΑΕΚ αυτή τη χρονική στιγμή. Και γίνεται, ναι. Θα σου πω, και γίνεται και το εξής. Ήθιστε να λέμε ότι να συγκινούμαστε με ανθρώπους οι οποίοι μετανόησαν από το κακό, ας πούμε, και γίνανε καλύτεροι ή κάναν μια καλή πράξη στις χίλιες κακές, κάναν μια καλή πράξη. Δυστυχώς λοιπόν η μια καλή πράξη αυτή. Ναι, λες εσύ, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Πώς είναι δυνατόν να διαγράφονται χίλιες κακές πράξεις επειδή μετά έκανα μια καλή. Τελείως. Δεν υπάρχει. Στην προκείμενη περίπτωση, χιλιάδες κόσμος, έτσι εν ζωή τώρα, είναι στις φυλακές. Ναι. Που έχουν κάνει χίλιες κακές. Και άμα βγουν, μπορεί να κάνουν και μία καλή. Θα τους κάνουμε άγιους, αυτό λες εσύ. Ναι. Έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που θέλουμε αυτό να κάνουμε. Ναι. Και δεύτερο, αυτό το συρφετό. Να μαζεύονται, να κλείνουν τους δρόμους, να περνάνε μέσα στην πόλη, ξέρω εγώ, δεν βοηθάει την πόλη. Ναι. Δηλαδή, σήμερα η πόλη δεν παράγει. Σήμερα η πόλη δεν ζει. Σήμερα ζουν οι τεμπέληδες. Ζούνε, να πούμε... Ναι, ήταν άδειοι δρόμοι σήμερα, έτσι, ναι. Για να έρθουμε εδώ, κάναμε περίπατο. Το μόνο που πουλάει τώρα είναι ζαχαροπλαστεία. Να δουλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν όμως και αυτοί, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Αυτά περιμένουν. Αυτό είναι αυτό είναι σύμψη της κοινωνίας. Θα περιμένουν το ζαχαροπλαστείο τη γιορτή για να δουλέψει. Καλά, περιμένουν για να δουλέψει περισσότερο. Ναι, ρε, τα λουλούδια, εντάξει, είναι οι μέρες. Τι να κάνουμε, είναι για αυτού. Εμείς δεν περιμένουμε, ρε Κωνσταντίνε, να είμαστε δίκαιοι, δεν περιμένουμε ένα ευρωπαϊκό μάτσο, ένα ντέρμπι για να βγούμε την επόμενη μέρα να έχουμε μεγαλύτερη ακροματικότητα. Είναι λογικό αυτό. Δεν καθιερώνουμε καμία γιορτή εμείς τη γιορτή. Εντάξει, εμάς μας έρχονται χωρίς ημερομηνία. Είναι απρο. Χωρίς ημερομηνία εμάς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που δίνει τόσο ψωμάκι στην πόλη. Να πάμε τώρα, έχουμε πόσα εκατομμύρια παδούς βίντεο έχουμε σήμερα στην πόλη. 6-7 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να γίνει ο Άγιος ΠΑΟΚ. Περιμένει ο Ταβερνιάρης να παίξει ο ΠΑΟΚ, ναι, για να βγάλει το ενίκιο. Ναι. Δηλαδή, αν κάνανε τον Άγιο Δημήτριο Άγιο, τον ΠΑΟΚ την πρέπει να τον κάνουν στην πόλη. Ο πολιούχος της πόλης είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά πρόσεξε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, το ξαναλέω, τον ΠΑΟΚ τον βλέπουν σαν Θεό, ούτε καν σαν Άγιο. Α, δεν τον έχουν αλλάξει και άλλο επίπεδο, άλλο level. Αυτή είναι βέβυλη. Αυτή είναι βέβυλη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα οπαδάκια της Βίντι, ανά την Ελλάδα, ανά την Ιφίλιο γενικότερα. Χθες έγινε ένας αγώνας όπου ο ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνη, να πάμε λίγο σιγά σιγά και στο παιχνίδι. Να μην νομίζουν ότι ήρθαμε εδώ να το ξεπεράσουμε το μάτς, έτσι. Και την καζούρα θα δεχτούμε και το χουλιαμά θα δεχτούμε. Τώρα, καταρχήν, να πούμε, ξύπνησαν τώρα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ να κάνουν κριτική στον ΠΑΟΚ. Είναι λάθος αυτό. Ναι. Αν είναι μάγκας ο ΠΑΟΞΙΣ, σωστός, σήμερα δεν θα γκρινιάξει. Θα το περάσει. Όπως ο Κουλ. Ναι, δεν εγώ ξέρω δεν θα γκρινιάξω. Αυτή η μάγκες... θα κάνω 2-3 επισημάνσεις. Πρέπει να γίνουν. Αυτός που ήταν δυσαρεστημένος μετά το Καραϊσκάκι, ναι, για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Αυτός να βγει να γκρινιάξει. Αυτός έγινε να βγει να γκρινιάξει. Σωστά μιλάς. Εντάξει. Σωστά μιλάς. Αυτός που βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει, αλλά δεν θέλει το κοινό, δεν βοηθάει. Δεν τον φτιάχνει. Εγώ δεν είδα πολλούς ΠΑΟΞΙΔΕΣ τα τελευταία χρόνια να φεύγουν στο 65ο λεπτό από το γήπεδο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά το 65 κάποιοι. Γιατί όταν λέμε ο Λάος, να φύγουν. Ένα λεπτό. Και μετά το 85 φεύγανε κατά ορδές. Στα. Ναι. Εγώ έχω πάει σε 3 μάτς στο... που έχουν γίνει 2-0. Ναι. Δεν είμαι οπαδό. Και γύρισε το μάτς, έγινε 2-3. Το μάτς έγινε ΠΑΟΚ ή Παναχαϊκή ή Γιάννενα, δεν θυμάμαι, το 80 στο Καφτατζόγλου, είχα πάει με ένα φίλο μου. Δεν το θυμάμαι, πάμε παρακάτω. 1-0 ο ΠΑΟΚ, 2-0 με τον Σπανοσωτηρόπουλο κτλ. Κάτι τέτοιο είχατε τότε. Με πήγα σε εκπροπονητή τη μέρα που το διώξατε. Του Παντέλογλου. Λέω Παντέλογλου, στο 82 είμαστε, δεν φεύγουμε. Όλο φεύγουμε. Μέχρι να φύγουμε, να πάμε με τα πόδια. Γιατί... αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Ναι, okay. 2-1 ο Ψαράς, 2-2. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θες βρίζανε ένα μπαλίτσα γιατί έβλεπαν ότι αυτός ο ΠΑΟΚ, ναι, όπως παίζει, ναι, 10 ημίχρονα να έπαιζε γκολ δεν θα βάζει. Ωραία. Ναι. Και σε ένα μάτς Καλαμαριά Λάρισα, ναι, με Κατσαβάκι προπονητή, είναι 2-0. Έχω πιαστεί στα χέρια με έναν
Τι σπάνιο γεγονός! Έχω πιαστεί στα χέρια με ένα περίεργο. Τι σπάνιο γεγονός, Κωνσταντίνε μου! Με ένα στρουφάκι εκεί τη Λάρισα, τον πίνα. Τον πίνα. Ναι. Του λέω, πήγε εκεί, τον κυνήγησε, πήγε στα δημοσιογράφη. Τέλο πάντων, για ένα επεισόδιο. Λέω, ο πίνα. Εγώ, ναι, κάτι με είπε και τον όρμη ξαναπούμε τον πίνα. Δεν ήθελε και πολύ. Και δεν ήθελα και πολύ. Φτάνει στο 82. Λέω, πόσο είναι το μάτς? 2-0 ήταν. Χάνουμε, κερδάμε. Κερδίζει Καλαμαριά 2-0. Γεμάτο το γήπεδο. Μέχρι να πάω στο αυτοκίνητο 2-1-2-2. 2-1-2-2. Είναι μάτς που τα βλέπεις και λες ότι 2-1, 2-2. Ανάκα θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν έκανε τίποτα καλά, Κωνσταντίνε μου. Δεν έκανε ούτε μία σοβαρή, μία ουσιαστική τελική να πεις ότι αυτό, κάτι θα κινηθεί, κάτι θα γίνει. Αυτό σημαίνει ότι τακτικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι δουλεμένος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό που λέμε όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ. Λοιπόν, τώρα λέμε πια και πρακτικώς ότι δεν έχει χαφ. Εγώ αυτό που είδα να επαναλαμβάνεται, ναι, δεν είναι δημιουργικός κανένας από αυτούς χαφ. Αυτό που είδα να επαναλαμβάνεται είναι ότι όταν ο Λουτσέσκο επιχείρησε να κάνει αυτό το rotation, δηλαδή 6 βασικούς, 5 αναπληρωματικούς, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν έχει καθόλου συνοχή στην ομάδα. Δεν έχει πλάνο μισό λεπτό και είναι πολύ προβλέψιμο. Να πω κάτι. Είναι πολύ προβλέψιμο. Προς τον κύριο το έκανε με τον Άρη. Το έκανε χθες με τη Βίτη. Τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Το έκανε με την Τζέλση. Τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Πώς νιώθει. Εσύ τα μου είπες τα νούμερα. Πόσα εκατομμύρια μπάτζετ έχει ο ΠΑΟΚ? Χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου 60 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα και η Βίντ είναι 15. Μια ομάδα 60 εκατομμυρίων δεν μπορεί να στηρίξει το 4-4-2. Ναι, δεν μπόρεσε. Όχι, μπερδεύτηκε. Μια ομάδα δεν μπορεί να παίξει με 2 φορ, 2 εξτρέμ και 2 χαφ, τετράδα πίσω, να αλλάξει ένα αποτέλεσμα, να παράξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει το 4-4-2. Όχι, δεν μπορεί. Φάνηκε γιατί όταν πήγε να το παίξει 10 λεπτά, δεν έβρισκαν τους ρόλους τους. Δηλαδή, χανόταν ο Καντουρί, μπερδευόταν με τον Μπέλκα, έγινε ένα μπάχαλο και το δεκάλεπτο. Και σου λέει ο άλλος εδώ δεν γίνεται δουλειά, ας το γυρίσω αυτά που ξέρω, πέταξε τον Καρέλη έξω και κράτησε τον Μπρίγκοβιτς. Αυτό έγινε για 10 λεπτά χθες η Τούμπα. Δηλαδή, έβαλε τον Μπέλκα με τον Κάνια στα χαφ. Ναι. Δηλαδή αυτό που μπορεί να στηριχθεί. Η τετράδα στα χάφη ήταν ο Καρέλης μπροστά μαζί με τον Πρίγκιπς και η τετράδα στα χάφη ήταν Πέλκα στη μία μπάντα, Ουάρντα στην άλλη μπάντα και ο Κάνιας μαζί με τον Μπίσεσβα στα χάφη. Αυτή ήταν η τετράδα στο 4-4-2 στην ευθεία κάποια στιγμή. Για 7-8 λεπτά έγινε αυτό. Έτσι. Μπορεί να κόψει ο Πέλκα και ο Μπίσεσβα. Γι' αυτό βγήκαν να κάνουν το 3 και το 4-0 αυτή. Φυσικά. Γι' αυτό βγήκανε. Φυσικά. Άρα εσείς έχετε μια ομάδα την οποία ξοδέψατε τόσα εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορείτε να στηρίξετε ένα σύστημα. Το οποίο το στηρίζει η ΑΕΚ με 2 εξτρέμ. Η ΑΕΚ αυτό παίζει όμως σε Κωνσταντίνο. Κάτσε ρε λίγο, μισό λεπτό. Ναι. Ένα πολύ απαιτητικό σύστημα. Ναι. Το στηρίζει η ΑΕΚ όπως το στηρίζει. Εγώ λέω δεν το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά η ουσία ποια είναι. Όταν με 2 χαφ, με 2 δεκάρια. Και 2 χαφ το Γαλανόπουλο και το Σιμόε. Με εδώ τα είπες όλα. Φτάνει. 2 χαφ, Γαλανόπουλο και Σιμόε. Τι κάνουν αυτοί οι 2 χαφ, σκυλιά. Περίμε. Καταπίνουνε χιλιόμετρα. Ο Πάουκ με 2 με τον Πέλκα θα τρέξει με τον Ουάρτα. Ο Γαλανόπουλο και ο Σιμόε. Πόσο κοστίζουν έναντι του Κανίας και του Βέρμπλου που δεν έπαιξε και του Σαχόφ. Του Σαχόφ. Αυτούς που παίξανε χθες. Μαζί είναι με αυτούς που παίξανε χθες. Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο και η ΑΕΚ στηρίζουν αυτό το σύστημα. Εχθές, αυτοί δεν μπορούν. Εχθές η ΑΕΚ με Μάνταλο αριστερά. Ναι. Μπακασέτα δεξιά. Έτσι παίζει πάντα. Πώς το λένε το σέντερφορ. Το Λιβάγια. Το Λιβάγια και τον Πόρσε από πίσω. Ο Πόρσε ποιο είναι. Ή τον Κλωναρίδη. Τον Κλωναρίδη. Θα τη είχε κάνει 2 γκολ. Θα τη είχε κάνει 2 γκολ. Τι σημαίνει θα τη είχε κάνει 2 γκολ. Εγώ βλέπω στην ΑΕΚ στοιχεία στο παιχνίδι. Το επιθετικό κομμάτι δουλεμένη τακτικά από τον Ουζουνίδη. Είναι. Διαφωνώ με τον Ουζουνίδη στο κάθε μέρα 4-4-2. Μαλώνω μαζί του, δεν το γουστάρω. Βρέξει χιονίσει. Απ' την άλλη όμως ξεβρακώνεται ο Λουτσέσκου τακτικά και δείχνει ότι στην τακτική επάνω δεν έχει δουλέψει. Δεν έχω τα χαφ για να παίξουν το 4-4-2. Εγώ επιμένω. Ενώ πρέπει να έχει και τα εργαλεία. Πάνε φτιάξει παστίτσι χωρίς κοιμά. Ενώ έχει το Γαλανόπουλο άλλο και το Σιμόε. Είναι σκηνιά του πολέμου. Ενώ, και, ναι. Και κάνει κινήσεις η ΑΕΚ. Και γρήγοροι παίχτες και οι κινήσεις που κάνει η ΑΕΚ είναι φέρνει τον εξτρέμ που είναι δεκάρι προς τα μέσα. Όταν η μπάλα παίζεται από την άλλη μεριά. Όταν η μπάλα παίζεται από εκείνη την πάντα ανεβάζει τον μπακ και τον χώνει μέσα. Ο χαφ πάει στηρίζει, ένα ο άλλο κάνει άμυνα. Κατάλαβε. Είναι δουλεμένη ομάδα η ΑΕΚ. Εσύ δεν μπορείς να παίξεις. Παίζει η ΑΕΚ, εσάι με την Μπάγκερ 4-4-2. Αυτό ξέρει η ΑΕΚ, αυτό παίζει. Εγώ δεν παίζω αυτό, παίζω κάτι άλλο. Ναι. Εμένα ξέρεις ποιος με προβλημάτισε χθες. Δεν μπορεί να το στηρίξεις με μια μικρότερη ομάδα. Ξέρεις ποιος με προβλημάτισε χθες. Ο Ουάρντα με προβλημάτισε. Ναι, ο Ουάρντα πάντα. Τι έκανε ο Ουάρντα. Ούτε μια πάσα στα 3 μέτρα σωστή. Αυτό είναι, φταίει ο Ουάρντα. Ούτε μια μπούκα μου έκανε, ούτε μια τρίπλα. Έναν δεν με πέρασε. Ο Βιρτουόζος. Έναν δεν μου πέρασε ο Ουάρντα. Λοιπόν, ναι. Ο Λιμιός πέρασε πολλούς. Ο Λιμιός έπαιξε ένα ημίχρονο, ήθελε να αλλάξει όλη την ομάδα, βγήκε στο ημίχρονο. Τι έκανε στο ημίχρονο ο Λιμιός. Μπούκα έκανε. Έκανε, ο Λιμιός έκανε. Τελική έκανε.
Μπήκε μέσα, χώθηκε. Νομίζω ένα σουτ δεν έκανε. Έκανε ένα σουτ. Ο Ουάρντα δεν έκανε. Κάτι του διπλασιασμό μισθού αφού έκανε ένα σουτ. Ο Ουάρντα δεν έκανε. Καλά, Ουάρντα μιλάμε... είναι... Ναι, εμεί λέμε ότι ο Ουάρντα είναι ο βιρτουόζο. Δηλαδή, ο καλό. Εσείς όλο αυτό το οικοδόμημα χθε που έγινε Ρόμπα, βάζει τον Ουάρντα ότι φταίει. Όχι. Σου λέω ότι σε κλειστέ άμυνε που περιμέναμε χθε ο Ουάρντα να κάνει διαφορά, δεν έκανε ούτε μία σωστή πάσα. Αυτό λέω. Αλλά θα τα πούμε για τον Πάκο, ο οποίο είναι παιχνίδι για να προβληματιστεί, να μπει σε σκέψη. Να το παιχνίδι για να προβληματιστείς ήταν στο Καραϊσκάκι. Εφόσον δεν προβληματίστηκε ο Παοξής στο Καραϊσκάκι, όποιο βγήκε προβληματίστηκε. Όχι καθόλου. Προβληματίστηκε. Έτσι παίζω ρε. Και βίσαμε, πήρα το μάτρε και δεν γουστάρα να πω κριτική, να πω κέρδισα. Α, λοιπόν, κέρδισα. Θα τα πούμε όλα για το Παοξίδι. Κέρδισα ρε. Μα τι με μένα. Να κάθεται να να κάνει κριτική γιατί σε βάλαμε στα δίκτυα Ολυμπιακό. Προβληματιστήκαμε. Σε βάλαμε στα δίκτυα. Θα τα πούμε και μετά το break. Κέρδισα ρε. Πού θα τα δείτε τα ντέρμπι τώρα, έτσι, γιατί τα ντέρμπι συνεχίζονται. Ο ΠΑΟΚ έχασε μια μάχη χθες στο Europa League και τα έκανε ανάκατα. Θα πούμε πως έχει διαμορφωθεί ο όμιλος, αλλά έχουμε ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. Και όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε μέσω της Wind Vision. 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες στα κανάλια Nova Sports από τη Wind Vision. Κυριακή 28 του Οκτώβρη. Μην χάσετε το ΑΕΚ Άρης. Θα το σχολιάσουμε μαζί στην πορεία 7.30 ώρα. Δευτέρα 29. Ξανά μάνα στην Τούμπα το βραδάκι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι ο νέος τρόπος λοιπόν να απολαμβάνουμε όλα τα αθλητικά μέσω της Wind Vision. Θα πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, χρόνια πολλά! Αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή μέχρι 28 το Οκτώβρη. Διαλέξε ημερομηνία, κλείσε εισιτήριο για να δεις μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο μας Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην καντίνα Pit Stop. Τα κορίτσια που μας περιμένουν στην υποδοχή να μας δώσουν καφεδάκι, πίτα, μπουγάτσα. Με την μπουγάτσα μία πιτούλα δώρο επιπλέον. Με το καφεδάκι το νεράκι κούτρα. Στον πέμπτο καφέ ο Έκτος θα είναι δώρο. Όλα αυτά σε τρία σημεία της πόλης μας. Παλιού σταθμού 36, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδά. Εκεί θα πάμε εμείς. Στην οδό Λαγκαδά θα πάμε. Εκεί που πάτησε το ροσοφόντιο. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Εκεί τον πάτησε στις πολυκατοικίες πιο πίσω τις μεγάλες. Εκεί θα πάμε να φάμε να. Στανιάρουμε λίγο. Μικτή ασφάλεια αυτοκίνητο. Μικτή. Κάνεις πάντοτε αμυκτή γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να προκύψει, έτσι. Έχω ένα μάξι σαράβαλο. Σαράβαλο. Εντάξει, είναι σαράβαλο γιατί το προσέχεις. Πάρα πολύ. Διαφωνώ ότι είναι σαράβαλο. Ναι. Σαράβαλο είναι κάτι το οποίο είναι για τα σκυλιά. Ναι, ό,τι χαλάει το φτιάχνει. Εσύ το φτιάχνει ναι, ακριβώς. Πρόσεξε να δεις. Ξέρεις πόσα πληρώνω ασφάλεια το χρόνο. Πόσα γόρι μου. 400 ευρώ. Ξέρεις γιατί. 400 ευρώ. Τι ασφάλεια πληρώνω. Χρυσή ασφάλεια πληρώνω. Τι ασφάλεια. Πάτησε ένα στο δρόμο. Α, έχει βάλει και τέτοια ασφάλεια. Τηλεφωνάω, ναι. Του λέω ανέλαβε. Α, εσύ ασφάλεια. Εγώ πηγαίνω στο αστυνομικό. Δεν πρόλαβα να πατήσω το φρένο, λες. Παίρνω το δικηγόρο, δεν πάρα την πάτησα το φρένο. Ναι, δεν πρόλαβα να το πατήσω. Πετάχτηκε γρήγορα. Άρα σε καλύπτει ασφάλεια. Καθάρισε. Το καλύτερο όπλο είναι το αμάξι σου. Μάλιστα. Να ξέρεις. Τότε θα είμαστε μορλάνοι. Ούτε σκύλο ούτε. Μα έκανε τη γιορτή περιβόλη, ρε Κωστή. Άιντε καλημέρα, μορφόπεδα. Δημήτρη μου, χρόνια πολλά και καλημέρα βέβαια και σε σένα. Χρόνια πολλά σε όλου του Δημήτρη. Εντάξει, αναλύσαμε εμεί. Για ποιο λόγο δεν τρελαίνε το Κωστής με τις γιορτές. Όχι, δεν τρελαίνουμε καθόλου. Ναι. Δεν τρελαίνουμε γιατί είναι κάρκα φουλ στην υποκρισία. Καλημέρα, υποχρεούσε. Ναι. Υποχρεούσε για κοινωνικούς λόγους, για ρόλους δημοσίων σχέσεων, να πάρεις τηλέφωνα και να ευχηθείς στους ανθρώπους που μπορεί να μην τους γουστάρεις κιόλας. Ή να σε λένε. Α, όχι, φίλε, εγώ σαν άνθρωπο που δεν γουστάρω, ναι, δεν τους παίρνω τηλέφωνα. Άσε, κουλιά, κύριε, φίλε, θα πάρω χρόνια πολλά από κάπου. Ή όταν γιορτάζεις. Σε θυμάται όταν σε παίρνει τηλέφωνο, τυπικά. Καταλαβαίνεις τι το κάνω με την καρδιά σου και μπορώ, ποιο όχι. Όμως. Δηλαδή, αν πάθω ένα φραγματάκι και θέλω ένα 300 ας πούμε, να συμπληρώσω. Τις χαρές στα πανηγύρια εμφανίζονται όλοι. Ψάχισα τα δύσκολα δεν έρχεται κανένα. Παράτα με τις βρωμογιορτές τώρα εδώ πέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Λάξ εδώ με συμπληρώνει. Πες το κουμπαράκο σου λέει. Ναι, ναι. Που έλεγε ο Άρντα λέει ιδανικό για το 1-1. Χθες δεν πέρασε κανέναν. Ισχύει αυτό. Σε κλειστές άμυνες τον θέλω τον Άρντα. Αλλά αυτό μου έλεγε για τον Ζαμπά που δεν έπαιξε χθες. Την ανυπαρξία του ΠΑΟΚ τακτικό. Να μην την ρίξουμε σε ένα παίχτη. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ με αυτό. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει δουλέψει την τακτική του. Είναι δηλαδή προβλέψιμος στο παιχνίδι του. Πάει το παιχνίδι από τα άκρα.
Ανεβαίνει ο Μάτος, ανεβαίνει ο Βιρίνα, κλείνουν προς τα μέσα. Δεν έχουμε κινήσεις χωρίς την μπάλα. Δεν έχει δουλέψει. Plan B δεν έχει δουλέψει. Δεν ξέρω το plan B. Έχει ένα πλάνο το οποίο το ακολουθεί πιστάκι που πηγαίνει καλά. Αλλά δεν έχει plan B σε περίπτωση δυσκολία. Πάρε τα γκολ του Παναθηναϊκού. Ναι. Όλα. Ναι. Πάρε τα γκολ του ΠΑΟΚ όλα. Ναι. Εγώ σου λέω αυτές οι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τη μία την άλλη τη Δευτέρα. Έτσι ακριβώς. Και πες μου, ποια γκολ σε σηκώνουν από την καρέκλα του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο. Σε ποια γκολ που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ έχει γίνει κίνηση χωρίς την μπάλα, mm-hmm. εκτός από τα στημένα με την Μπενφίκα που είναι και με τον Απόλλωνα που είναι κομπίνα δουλεμένη και το, με τη από τον προπονητή. Και με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Πλην των στημένων φάσεων λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όταν έχει την μπάλα στα πόδια του είναι στατικός. Ναι, ο φετινός ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν θυμίζει σε τίποτα τον περσινό που έπαιξε μπαλάρα και έπαινε με την μπάλα στα δίκια. Γιατί είχε πολλή κίνηση. Ο στατικός ναι, ΠΑΟΚ ναι. με αυτό το ρόστερ. Σημαίνει ότι ο προπονητής του δεν παίρνει τακτικά στην ομάδα του κινήσεις οι οποίες να βάλουν στο κουτί την μπάλα. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι πολύ λίγο δουλεμένος, να μην πω ότι δεν καθόλου, είναι πολύ λίγο δουλεμένος τακτικά ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι είναι μπερδεμένος γιατί έχει δύο μάτς την εβδομάδα. Δεν έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζει τον Λουτσέσκο αυτά τα δύο μας. Λέει τώρα το πρωτάθλημα σίγουρα πρέπει να το χτυπήσω. Στην Ευρώπη πρέπει να περάσω λίγο ακόμα. Και σίγουρα. Και έχει χάσει ναι, εκεί, ναι, εκεί τον μπούσουλα. Ναι. Μπερδεύεται. Και σίγουρα, εκεί και σίγουρα οι μεταγραφές του ακόμα τέλειο Οκτωβρίου ναι. δεν έχουν δώσει το στίγμα τους. Γιατί αν πάρεις. Μόνο ένας έχει κάνει. Ο Ζαμπά. Μόνο ένα. Μόνο Ζαμπά. Μόνο Ζαμπά. Όλοι οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν κάνει τίποτα είτε ψάχνονται ακόμα. Ο οποίο Ζαμπά. Σε αυτό το match θα πρέπει να ξεκινήσει και για άλλους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Γιατί είστε και τους δαμπάνιδες, δηλαδή επικοινωνιακά. Γιατί να μην για να τον βγάλουμε στη βιτρίνα, λες. Μα ο Ζαμπά ναι. έχει γίνει viral στην σελίδα της UEFA. Σαφώς. Ο Ζαμπά. Μ' αρέσει. Ζαμπά... Έγινε το viral. Έγινε viral. Ναι. Κοίτα να δεις. Ο άνθρωπος λοιπόν... που δεν ήξερε το Facebook το έχει μουρλάνει τώρα. Viral λέγεται. Ναι, αγόρι μου. Το Ζαμπά λοιπόν ναι. τον μάθανε. Από τα καλά παιχνίδια που έκανε στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ελλάδα, το μαρκάρει και ο Κοροβές και ο Βαλεριάνος. Ναι. Έχει πρόβλημα εκεί. Πρέπει να μας δείξει ότι και εκεί θα πρέπει να δείξει τα στοιχεία. Ερώτηση, τακτική και ναι. θέλω να απαντήσω. Ναι. Χθες ο Ζαμπά, ναι. σε μια ομάδα που παίζει με διπλή άμυνα ζώνη ουσιαστικά και τρομερές ανακαλύψεις. Χρειάζεται. Χρειάζεται, γιατί εδώ μιλάμε ότι ο Ζαμπά είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο. Και για το παιχνίδι, ναι. το πρακτικό του παιχνιδιού, αλλά και περισσότερο για το επικοινωνιακό. Δηλαδή... Για το επικοινωνιακό, εγώ το δέχομαι. Εγώ το λέω για το τακτικό. Γιατί εγώ περίμενα τον Μπίσεσβα και τον Ράντα που τους έκανε αλλαγές. Γιατί αυτοί μπορούν σε κλειστό χώρο να σε ξεμπλέξουν. Και δεν το κάνανε. Θα σου πω και μια βόμβα. Ρίχτηνα, εδώ είμαστε. Έχουμε βόμβες. Τι μπάτζετ έχει ο Παναθηναϊκός? Χρηματιστηριακή αξία. Ναι, ναι. Κοντά στα 15 εκατομμύρια κι αυτός. Εσείς πώς έχετε, 60. Ναι. Έχετε χεστία πάνω σας. Εμείς. Ναι. Ο προπονητής σας. Ναι. Για το δευτεριάτικο μάτς. Καλά, ο Λουτσέσκου το έκανε και με τον Πανιόνιο αυτό. Τα παίζαμε ευρωπαϊκά μάτς. Επειδή ο στόχος είναι ένας φέτος. Έχετε φτάσει. Ναι. Δηλαδή το φόβο σας μέχρι τον Αστράγαλο. Να μην πω γιατί τρώει το. Βρήκε τώρα την τζίγκλα της ημέρας. Τη βρήκε, ναι. Έχετε τρομοκρατηθεί και θα έρθει ο Δόνης. Και έχετε. Να μην πω έχετε χεστεί επάνω σας, είστε σφιγμένοι. Τη Δευτέρα το βράδυ, μάλλον την Τρίτη το πρωί του απανταχού φίλου στη Σβήτη να του δω. Άμα έχει ρίξει κανένα τρίμπαλο ΠΑΟΚ, να δω που θα κρύβονται. Γιατί ξεσάλωσαν όλοι. Ο φόβος του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό έφερε αυτό το rotation, το οποίο για μένα, αν δει τον Παναθηναϊκό πώς τρέχει, είναι λογικό. Ναι. Και αυτό έρχεται να ξεφτυλίσει όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός με τα. Όλες τις ομάδες οι οποίες παίρνει. Ο ένας παίρνει τον Γιάγια του Ρέ με πόσα εκατομμύρια. Άσονα, σαν να μην υπάρχει. Παίρνει τον Νάτχο με τόσα εκατομμύρια. Ναι. Παίρνει τον Βέρμπλου με τόσα εκατομμύρια. Έρχεται ο Μπουζούκης, ο Χατζηγιοβάνης και ο Χατζεμανουήλ. Έρχεται αυτή η τριάδα. Πρόσεξε, έρχεται αυτή η τριάδα η οποία δημιουργεί ταχύτητα, έκρηξη, σκοράρισμα. Και πολλές κινήσεις στον χώρο. Πολλές κινήσεις στον χώρο. Ναι. Και πολύ καλό transition, δηλαδή ναι. η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση γρήγορα, με πολύ γρήγορο τρόπο. Ναι, γρήγορα, ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτοί οι τρεις κοστίζουν όσο να πούμε το δεξί νίκη του Βέρμπλουμ. Αυτοί οι τρεις κοστίζουν. Ναι. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Αυτός έβαλε το γιο του Χαφ με τον Κουρμπέλη, έχει τον Κάτσε ένα πνευματικό και ο Παναθηναϊκός βρήκε με πολύ λίγα χρήματα όχι χειρότερους Χαφ από τον ΠΑΟΚ. Λες δηλαδή ότι ο Δόνης με τον Κουρμπέλη είναι καλύτερη. Τσανδάρης. Δεν καλύτερη. Ναι. Τσανδάρης. Κάτσε, Δόνης και Κουρμπέλης. Ναι. Αυτοί είναι τέσσερις. Παίζουν δύο συνήθως ο Κουρμπέλης με τον Δόνη. Παίζουν δύο. Ναι. Και άμα πάει ο Αθηναϊκός βάλει και κανένα γκολ, πετάει και ένα τρίτον. Και σε κλειδώνει. Πετάει και ένα τρίτο στόπερ που τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Τι χαρακτηριστικό έχουν όλοι αυτοί οι τρεις. Τρέχουν πολύ. Ναι. Γενικώς τρέχει ναι. πολύ όλη η ομάδα. Τρέχει έχει πολύ. Τρία τρεχαντήρια όλοι. Κουρμπέλης, ο Δόνης, Κάτσε. Βλέπει λοιπόν τρεις μπουζούκες και δύο μικροί. Και αυτοί και αν δεν τρέχουν. Ο Καμπέσας τέσσερις.
Και πατάει και ο Δόνης, ο οποίος τα χάνει, ο γιος του Δόνη. Ναι. Μπαίνει στην περιοχή. Καλός είναι, καλός ναι. είναι. Πατάει, δεν είναι τώρα κανένας παιχταράς. Όχι, αλλά ναι. για τα δεδομένα που μιλάμε πατάει, τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι καλός. Πατάει ναι. σαν πέμπτο στην περιοχή. Ο Κάνιας, τον γκολ που έκανε τις προάλλες, το έκανε 30 μέτρα έξω. Α, το σουτ λέει ναι. με τη Βασιλεία. Μακρινό σουτ, 30 ναι, μέτρα. Δεν έχω δει τον Κάνιας εκεί που μπαίνει ο Δόνης. Ναι. Ο γιος του Δόνη. Ισχύει αυτό. Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Το κάνει ο Μαουρίσιο όμως αυτό. Ναι. Το κάνει ο Μαουρίσιο. Ο οποίος δεν το κάνει ο Σάκοφ. Αποδεικνύεται πολύ ναι. κομβικός. Γιατί βλέπω ναι. δύο μάτς ότι ο Πάουκ δεν έχει ρυθμό, δεν υπάρχει άνθρωπο να τη συνεχίσει. Τρακάραν δύο παοξίδες τώρα στα αρχή, λες αλήθεια. Ότι λείπει ο Μαουρίσιο από τον Πάουκ. Τι να κάνω. Τρακάραν δύο παοξίδες. Τρακάραν δύο παοξίδες το Μαουρίσιο. Έτσι και τον κάνει λίγο pressing, τον έχει φάει την μπάλα, έτσι. Δηλαδή, ο Μαουρίσιο φαίνεται όταν ο άλλος κάθεται στα 5 μέτρα. Δηλαδή, ο έξυπνος προπονητής θα βάλει εκεί έναν Βεντούζα να τον κλέψει και να κάνει την αντεπίθεση. Λεπτομέρειες τώρα σου λέω, αλλά θέλω να σου πω ότι έχετε τρομοκρατηθεί με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Λες, ναι, λες ότι έχω τρομοκρατηθεί. Ναι. Και το, δεύτερο, το ίδιο έκανα στο ξαναλέω και με άλλες ομάδες. Και με την Τζέλση όταν έπαιζα. Δεν μπορεί ο Ζουνίδης επιθετικά, τακτικά να είναι πολύ καλύτερος από τον κύριο Λουτσέσκου. Γιατί φαίνεται στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Εγώ σου λέω ότι η ΑΕΚ έχει κουσούρια. Εγώ σου λέω ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει και πολλά βία στα λάθη. Εγώ σου λέω ότι η ΑΕΚ όμως, όταν έχει την μπάλα, ας πούμε για παράδειγμα ο Χάφτης, οι κινήσεις που γίνονται χωρίς την μπάλα είναι δουλεμένες. Κάτι το οποίο εγώ, σαν θεατής, δεν βλέπω από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και λέω τον κύριο Λουτσέσκου ναι, ναι. σε δημόσιο διάλογο, άμα θέλει, όχι αυτές τις ερωτησούλες που του στείλω απαντάω δεν απαντάω. Άμα θέλει σε δημόσιο διάλογο, να πάμε όπως και ο Γιώργος ο Σαββίδης το ζήτησα και με είδε ένα-δύο. Σε είδε, βέβαια. Άμα θέλει σε δημόσιο διάλογο, να πάρουμε τα βίντεο και να πούμε πώς δουλεύει η ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά και πώς δουλεύει εσύ, ρε ΠΑΟΚ, από τη μέση και μπροστά. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά εγώ θα σου αντικρούσω όλα λέμε αυτά που λέμε. Κάνουμε κουβέντα. Ο Άρντα ότι δεν ο ΠΑΟΚ τη... πέρσι ναι, τέτοια ναι, περίοδο ναι. με το ίδιο ρόστερ τα έκανε όλα καλά. Αυτά είναι χωρίς... τα ίδια ομάδα ήταν. Πάλι χωρίς την μπάλα δεν δούλευε τόσο καλά. Ναι, αλλά ήταν η ίδια ομάδα. Ναι. Τα έκανε με τα ίδια χάφ. Αυτό ναι. θέλω να σου πω ότι εγώ επιμένω ότι έχει χαθεί ο Μπούσουλας και από τον Λουτσέσκου. Πάμε σε μια προπόνηση. Στα δύο μάτς την εβδομάδα. Ας μας δώσουν εδώ μια άδεια να πάμε σε 10 προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Βέβαια, μπορούμε να δούμε. Όταν... Τι γίνεται. Τι τακτική ναι. κάνει. Ναι. Πόσους δουλεύει. 4 με 8, 6 με 6, 4 με 4. Ποια ανταγωνιστικά τετράγωνα. Τι εντολές δίνει στον Μπρίγιοβιτς όταν έχει την μπάλα, ξέρω εγώ αυτός. Τι κίνηση να γίνεται. Δεν βλέπω τέτοια. Οι καλές ομάδες με τις μέτρες ξεχωρίζουν από το κέντρο. Εκεί κάνει διαφορά. Εκεί έχω μόνο δυστυχώς τον Μαουρίτσιο, λέει ο Κώστας. Συμφωνώ. Εκεί έπρεπε να πάρω ακόμα ένα παίκτη να κάνει τη διαφορά. Πήρε στο Βέρμπλουμ, αλλά ο Βέρμπλουμ ακόμα πετάει χαρταετό. Έτσι δεν είναι έτοιμος. Αν ο Παοξής τη δεκαετία του 80 ζούσε το σενάριο με το Βέρμπλουμ, θα τον περίμενε κάθε μέρα έξω από τα αποδυτήρια να το ρίξει ένα φτισίδι να πούμε και, είναι και να και άπλυτα τα δόντια του η Colgate να είναι τρεις μήνες να πούμε στο ράφι αχρησιμοποίητη να πούμε. Colgate. Η Colgate να είναι, δηλαδή με την τεριδόλα που θα τον έφτυνε θα του έκανε καρούμπαλο. Δηλαδή άπλυτο το δόντι. 4 τόνοι τεριδόλα. Του κάνει χούφτου, λίγο τεριδόλα στη μάπα του Βέρμπλουμ. Ποιο Βέρμπλουμ είναι τον τουρίστα τώρα. Τον έχετε και το χαϊδεύετε τον τουρίστα. Άιντε τώρα τρεις μήνες σας είχε εκεί πέρα, έρχομαι, δεν έρχομαι. Μεγάλος απατεώνας ποδοσφαιριστής. Πάντως ο Λουτσέσκου, τώρα μια από τον ανέφερε. Τον τουρίστα τώρα. Άσε τώρα, δεν έπαιξε. Περιμένεις από τον Βέρμπλουμ τώρα τον τουρίστα. Λάθος προσέγγιση είπε, έκανα. Ποιος? Το παραδέχτηκε ο Λουτσέσκου, θες συνέντευξη τύπου. Για ποιο πράγμα? Για το παιχνίδι. Έκανα λάθος προσέγγιση. Τι είναι αυτό? Κάναμε πολύ κακό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι απάντηση. Ναι, ρε, όταν λέει κάναμε λάθος προσέγγιση, να μας πει σε. Η προσέγγιση μας ήταν λάθος. Δεν μπορέσαμε να έχουμε κανονική παρουσία. Αοριστολογία είναι αυτό. Πιθανώς να είχαμε περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι και αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη γιατί δεν κατάφερα να στείλω το κατάλληλο μήνος παίκτες. Εγώ αυτό το είδα αυτό. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι ναι. δήλωση. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ να μπαίνει άνευρος, να μπαίνει με υφάκι μπλαζέ, να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να μην μπορεί να αντιδράσει. Καταρχήν. Άρα δεν προετοιμάστηκε η ομάδα κατάλληλα για αυτό το μάτς. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή είπε, α, με τη Βίτη θα παίξουμε, κουτσά στραβά θα το πάρουμε. Δηλαδή παρασύρθηκε. Παραγωγικά, ρε Κουλιανέ, θα σου πω μια κουβέντα. Ναι, παραγωγικά. Ήταν κακό ο Μάτος εχθές. Πολύ κακό. Ναι. Εκτός παιχνιδιού. Έλειπε και ο Βιερίνια. Α, μπράβο. Έλα σου πω για κάτι. Πάμε τώρα σε αυτού που πάλι ξεφωνίζουν. Α, Βιερίνια. Στα. Βιερίνια είναι. Λείπανε... Τρίτο χάφινο Βιερίνια. Όχι. Τα δύο δεκάρια σα που χτίζουν την επίθεση από πίσω. Ο ένα ο άνθρωπο, λογικό είναι να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Συμβαίνει για το Μάτος. Ωραία. Άρα δεν είχε ένα δεκάρι. Ουσιαστικά σωστά. Και έλειπε και έπαιζε και ο Φουκάρας ο Τόσκα, ο οποίος δεν είναι δεκάρι να κάνει τις δουλειές του Βιερίνια. Ο Τόσκα δεν μπορεί να κάνει ούτε τα μισά επιθετικά που κάνει ο Βιερίνια. Άρα, χωρίς το Βιερίνια και το Μάτος, εσείς δεν μπορείτε να χτίσετε παιχνίδι από πίσω. Μόνο ο Πασχαλάκης μπορεί με τη μεγάλη παλιά. Ισχύει. Ούτε έχετε μισό λεπτό center back που να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Ούτε ο Κρέσπο μπορεί να το κάνει, ούτε ο Βαρέλα μπορεί να το κάνει. Ο Βαρέλα το έκανε χθες. Ήταν ο μόνος που πήγε να το κάνει. Ναι, όταν το κάνει. Φαντάσου, ο Βαρέλα πήγε να κάνει αυτός παιχνίδι. Ήταν ο καλύτερος σου παίκτης. Ναι, τελείως. Λέει ο Λουτσέσκου για το ρωτήσω για να το κλείνουμε σιγά σιγά. Καλά το αναλύσαμε. Πολύ καλά. Δηλαδή
το ότι αου και αου οι δηλώσεις του Λουτσέσκου αόριστες. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα, επιχειρηματολογούμε και ανοίγουμε και σε δημόσιο διάλογο τους ακροατές οι οποίοι τώρα θα κοιμούνται, θα είναι μισουρωμένοι. Περισσότεροι κοιμούνται, φίλε. Ναι, περισσότεροι, ναι. Ο δρόμος ήταν άδειος. Ναι. Τα σκυλιά κοιμούνται και αυτά, θα κοιμηθεί ο κόσμος. Θέλω πριν κλείσουμε το ημίωρο. Θα πω μόνο αυτοί που θέλω να κάνουν καζούρα, εμένα, να κάνουν χουλιαμά. Να πω και κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και θα είναι βόβα. Σχετικά με τι? Άσχετο με το μάτς. Άσχετο γενικώς με τον αθλητισμό. Ναι. Όχι, με τον αθλητισμό. Πώς θα ένιωθες αν ο Μαρινάκης σε ένα μπαίκτη σου ή ο Καράπαπας σε ένα μπαίκτη σου που το συμβόλαιό του λύγει μετά από 9 μήνες και όχι μετά από 6. Ναι, ναι, θα το σχολιάζαμε αυτό το σάλος. Στέλνει στο Instagram μήνυμα τέτοιου είδους που μπορεί να είναι και τρολάρισμα, αλλά στέλνει μήνυμα. Ένα είναι αυτό. Δεν σε σέβεται, δεν σε υπολογίζει. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση. Δεύτερον, και σήμερα είχαμε κι άλλο, να ξέρεις. Και η ΑΕΚ λέει: θέλουμε τον Ματέο Γκαρσία. Ενδιαφερόμαστε. Υπάρχει ρεπορτάζ. Αυτό λοιπόν. Σαν να λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει που παίζει. Ποια ΑΕΚ το λέει? Αυτή η ΑΕΚ που δίνει 400 χιλιάρικα στον. Στάσου. Βγήκε επίσημα παράγοντα τη ΑΕΚ να πει: θέλουμε τον Γκαρσία. Όχι. Ποιοι το λένε, οι δημοσιογράφοι? Ναι, οι δημοσιογράφοι από κάπου. Οι δημοσιογράφοι μπορεί να πήραν το Χαρτζηλίκι ή το ραπόρτο να το πούν. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αν βγει ο Μελισσανίδης. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η ΑΕΚ σκανάρει και την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Άλλο είναι αυτό. Σύμφωνα με την Sport Day, ο Extreme έχει μπει για τα καλά σου. Θα μπορούσε. Και μπορεί να τον αποκτήσει γιατί έπαιζε και αυτό η Las Palmas όπως ο Λιβάγια και ο Αραούχο. Ναι, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή, χρονικά, νομικά, δεν έχει το δικαίωμα κανένα θεσμικό παράγοντα καμιά ομάδα. Να πει Ραπτόπουλε, Κουλιανέ, έλα στο τάδε, τάδε ομάδα. Στην τάδε ομάδα. Ναι. Λοιπόν, όχι, τώρα κάνουμε εμεί εκπομπή και έρχεται να δούμε και αυτό, θα σα πάρω, ρε παιδί. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι ότι περιμένει από τον Άρη μια αντίδραση πιο δυναμική. Είπε όνειρα και όνειρα ο Καρπίδης. Όνειρα και όνειρα. Λέω ότι κοιμάται όρθιο. Κοιμάται όρθιο, ναι. Κοιμάται όρθιο ο δικηγόρο του Άρη. Ναι. Εγώ λέω ότι κοιμάται όρθιο γιατί θα μπορούσε να ασχοληθεί και να το πάει πιο πέρα το έργο. Είναι δανεικός, γι' αυτό δεν μπορεί. Όχι, δεν έχει σημασία. Ο Ματέο Γκαρσία το καλοκαίρι είναι ελεύθερος. Άκου, το καλοκαίρι. Ναι. Θα μπορούσε τον Ιανουάριο να το πει. Ακριβώς. Α, τον Ιανουάριο λες. Ναι. Μετά τώρα είναι Οκτώβριος ακόμα. Αυτό λες τώρα, Κωνσταντίνε. Αλλά επειδή σε ένα καφέ που έχω πει με τον Γιώργο το Σαββίδη, ναι, για μπάλα, και όταν η κουβέντα μας πήγε στον Καρυπίδη, εγώ δημόσια τα λέω, δεν κρύβω. Το ξέρω, Κωνσταντίνε, αυτά προς τα πρώτα. Ζήτησα δημόσιο διάλογο στην μπάλα και τον είπα άμπαλο τον Γιώργο Τσαβίδη και με κάλεσε. Και αποδείχθηκε ότι δεν είναι άμπαλος. Όχι τόσο, όχι. Δεν είναι άμπαλος. Τώρα με απολύτω, είναι ο γιος του Τσαβίδη και θέλει να κάνει και τα τσιφλίκια του, ναι. Μου λέει τον μπαμπά. Ναι. Τον μπαμπά, το χρωστάει λεφτά ο Καρυπίδης. Α, έτσι είπε. Ναι, σε κάποια συναλλαγή. Ναι. Και πριν το ματς Άρης ΠΑΟΚ έμαθα ότι υπήρχε μια πίεση. Τώρα ρίχνω βόμβα εγώ. Εσύ δεν ρίχνεις βόμβα τώρα, Αγίου Δημητρίου. Αγίου Δημητρίου, Αγίου Τρίφωνα, ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ δημόσια, άμα με φωνάξει και με πει ο Γιώργος, θα μου το πει ο Γιώργος. Ότι ο μπαμπά. Καλά, του πέρσι έγινε ο Γιώργος. Ότι ο μπαμπά είχε μια συναλλαγή εμπορική με τον κύριο. Και με τον Μαρινάκη. Όπως και με τον Μαρινάκη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πώς νιώθουν οι φίλαθλοι των ομάδων που ένας ο παράγοντας με τον άλλον έχουν εμπορικές συναλλαγές. Ναι. Αν αυτό είναι λογικό και το θέλουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό λογικό το βρίσκω αρκεί να μένει σε αυτό το προσωπικό του στο επίπεδο. Τώρα, δηλαδή στις δουλειές μας μπορεί να χρωστάμε. Τώρα άλλο η ομάδα μας. Όχι να χρωστάμε, έχουμε συναλλαγές. Συναλλαγές, ναι, εντάξει, έχει και με τον Μαρινάκη. Ναι. Ναι. Δεν μου λες τώρα, οι παλιοί σου περάδες. Οι παλιοί. Έτσι και γινότανε πριν από το ματς. Έβγαινε στη φόρα ότι εδώ υπάρχει μια εμπορική συναλλαγή μεταξύ του κυρίου Σαββίδη. Θα έβγαζαν αφού στο στόμα, ρε, περίμενε, θα τα έβγαζαν, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια συναλλαγή, έχουν κάνει δουλειά, ρε παιδί μου, ο κύριος Σαββίδης, ο Ιβάν με τον κύριο Καρυπίδη. Μάστ. Και το μάτς γίνεται 1-2. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι υπάρχει κάτι. Και θα έβγαζαν αφρού. Γιατί σε ένα μάτσα Άρης ΠΑΟΚ 0-0, ναι, θυμάμαι ότι ο Πέρι κυνηγούσε το λάκι τον Ιωαννίδη, το σκοτώσει και λέγανε είναι στημένο το μάτσα. Τώρα βλέπω είναι ίσια τα πράγματα. Ίσια, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Αλλάξε τα χρόνια. Όχι, εγώ τώρα δηλαδή. Έφυγε η αγριά, δεν έφυγε αυτό το μπρουτάλ. Είμαστε λίγο πιο μαλθάκι. Εντάξει, λέω, τι κάνουμε. Λέω ρε παιδί μου τώρα, ναι, ναι, γι' αυτό, ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι. Πες μου, τι να μου πεις δηλαδή. Ο μπάλος θα το πάρει πονηρά. Γιατί εγώ δεν το παίρνω πονηρά, αλλά λέω ρε παιδάκι μου τώρα. Τώρα γιατί το κυνηγάς νομικά. Ναι. Το Σαββίδη. Εντάξει, ένα τρολάρισμα στο Instagram και στο Facebook. Εκεί γράφονται χιλιάδιο. Τώρα στο Facebook και εμένα μπορεί να με στείλει άλλο, θα σε πλακώσω και εγώ θα πω να σε σκίσω. Ναι. Αλλά να μην εκεί θα μείνει. Θα μείνουμε εκεί. Ναι. Ναι, το θέμα το προχωρήσει το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Πώς νιώθει ο φίλαθλος του Άρη ότι ο νομικός του Άρη κοιμάται όρθιος όταν βγαίνει ο Θωμαΐδης και εγώ. Γιατί ψάξαμε νομικούς που λέμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ανήθικο, αλλά είναι και παράνομο. Και παράνομο και όλα αυτά. Γιατί ο Μπούζος θα γκάριζε εδώ, θα τα λέω εγώ όλα.
ή ο οποιοδήποτε ρεπόρτερ ο οποίος είναι φιλικά προσκύμενος προς τον ΠΑΟΚ, αν ο Κόκαλης, ας πούμε, ή ο Μαρινάκης ή ο κύριος Καραμπάς. Έχει γίνει στο παρελθόν όμως, ναι. Κωνσταντίνε. Τι κάναμε. Μήνες νωρίτερα να λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αυτό, να θα κάνει, θα άλλο. Έχει γίνει. Ναι, άλλο να λένε. Δεν υπήρχε το Facebook και το Instagram τότε. Ναι. Και το σιλάκι του Γιώργου του Σαββίδη είναι αυτό. Ούτε ο Σάλος και με, ναι, τον Βράνιες κάνει παιχνίδι. Και του Καράμπαπα, ναι, είναι αυτό. Και του, ακριβώς. Αν ο Καράμπαπα, ναι, λοιπόν πει. Είναι σημεία του Γιώργου. Λέμε, ρε παιδί, ναι, μου, κάνει ένα τέτοιο ποστάρισμα για ένα παίκτη του ΠΑΟ. Ναι. Θα βγαίναμε να λέγαμε είναι παράνομο. Δεν θα βγαίναμε να πούμε ότι είναι παράνομο, αλλά θα βγαίναμε για. Α, πού θα πας, έλα να τον πάρει. Θα είχαμε αυτή τη φάση. Γι' αυτό, ναι, σα λέει χαλίφιδες. Ναι. Ναι. Γι' αυτό σας λέει χαλίφιδες. Καλά, εδώ κολλάει το νεόπλουτη, όχι το χαλίφιδες. Εδώ δεν κολλάει το χαλίφι. Ο νεόπλουτος μπορεί να κολλήσει εδώ. Σιγά μωρίδες, ναι, λεφτά και μπορείς να μας κάνεις ό,τι θες. Εδώ κολλάει το νεόπλουτο. Εδώ κολλάει το νεόπλουτο. Εδώ. Εγώ λέω καλά κάνει ο Σαββίδης ο Γιώργος. Εντάξει, ναι, γιατί. Μαγιά του. Ο Άρης τι κάνει γι' αυτό. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει πολλά γιατί δεν είναι σε πλεονεκτική θέση. Δεν έχει τα φράγκα, τα χρήματα. Τι να κάνει ο Άρης. Ο Άρης το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διασφαλίσει, δηλαδή, τον εαυτό του. Δεν κάνει καμιά αυτή και πει ο μπαμπά, έπεσε εδώ. Μαζί είχαμε συναλλαγή. Ο και Άρης, ναι, μπορεί, ναι, να γίνει πρώτος, ναι, μάγκας, ναι, ναι, εάν, ναι, καταφέρει, ναι, τον Δεκέμβρη και, ναι, πάει στη Λασπάνος και πει πάρ' το 1,5 χαρτί, ναι, και να κάτσουν οι άλλοι και να κάνουν τουμπεκί. Τότε, ναι, αυτό δεν μπορεί να κάνει ο Άρης. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Έμα αυτό εκεί ποντάρει και ο άλλος. Ο Γιώργος. Που δεν μπορείς, ναι, κάτσε να σε γλεντήσω εγώ να κάνω λίγο παιχνίδι. Λίγο τρολ. Πώς μ' αρέσουν αυτά εμένα. Ναι. Ψοφάω για τέτοια πράγματα. Μουστάρεις τέτοια. Αγίου Δημητρίου και Αγίου Τρίφωνα τώρα. Τι είναι αυτό το παιδί. Τι Αγίου Δημητρίου και Αγίου Τρίφωνα. Καλημέρα στον Φρουρό, ο οποίος λέει εγώ δεν δουλεύω αλλά σας ακούω. Καλημέρα στον Κασκαντεράκο, κουμπαράκια συμφωνώ. Να υπάρχει αργία λόγω του πολιούχου της πόλης μας. Απ' την άλλη όμως η μέρα αυτή, όπως και κάθε Κυριακή, είναι αφιερωμένη στο Θεό. Θα έπρεπε λοιπόν. Ποια Κυριακή. Την Κυριακή, κάθε Κυριακή. Τι Θεό. Στο Θεό, πας εκκλησία, Κυριακή του Θεού που λέμε. Κάτσε να ολοκληρώσω. Κυριακή του Θα έπρεπε λοιπόν από τη στιγμή που δεν δουλεύει όποιος εργάζεται εντός Θεσσαλονίκης να είναι υποχρεωτική η παρουσία του στην εκκλησία. Να έβλεπα λοιπόν πόσοι από αυτούς θα ήταν στη δουλειά ή στην εκκλησία. Διαφωνώ σε πολλά θέματα την εκκλησία από τη στιγμή που έγινε ο διαχωρισμός της από το Πάτριο ημερολόγιο. Και μετά η γιορτή του Αγίου είναι σε 13 μέρες από σήμερα. Ο σφιγμενή της έστειλε το μήνυμα. Αυτοί είναι παλιοημερολογίτες. Έχουν, ναι, άλλο. Ποιο είναι το σωστό ημερολόγιο, το παλιό ή το καινούριο. Έλατε. Εδώ σε θέλω κάτι. Γιατί ο φίλος μου ο Κλαδάς. Κλαδάς, είναι παλαιό. Είναι παλαιό. Ναι, ναι. Και γιατί να μην έχει δίκιο ο Κλαδάς και να έχουμε εμείς. Έχατε τώρα να βάλουμε. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ναι, είναι θέμα. Θα το βάλουμε κι αυτό. Ποιο είναι το σωστό ημερολόγιο για σας, το παλιό ή το καινούριο. Ναι, ναι. Γιατί πάει. Γιατί οι εσφιγμενίτες πάνε με το παλιό. Σωστό. Εντάξει, ο Άγγελος είναι πάλι με το παλιό. Και ο Άγγελος. Για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά. Ναι. Έτσι, κάνουμε και την καζού για το Πάκου Βίτη. Αφού είναι μεταξύ. Είδα πολλούς να σκούζουν γιατί προσελήφθη ο Άγγελος. Πάρα πολλούς. Ναι. Και από το συνάφι μας είδα πολλούς. Αυτό, ναι, αυτό είναι μια νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ότι. Ας πούμε, και εδώ ανέβηκε επίπεδο ΠΑΟΚ. Σου λέει, περνάω το δικό μου. Θα τα πούμε περνάω, ναι, το δικό, ναι, μου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα πάρω το λεμονί, ας πούμε. Εννοείται, ποιος λεμονής τώρα. Άλλο λέω, ρε, ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ο εκάστοτε λεμονής. Ναι. Το iPhone XR με την πιο προηγούμενη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Rap and cool μέχρι και τις 10 θα πάνε μαζί. Και βεβαίως να σας ενημερώσουμε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα Θέατρο. Όλα τα live του φυσικά ήταν sold out. Γι' αυτό και πήρε και παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Πήγες, ρε, πήγες. Πήγε η γυναίκα μου με την αδερφή μου, με φίλες, πέρασαν υπέροχα, πέρασαν καταπληκτικά. Πέρασαν ακόμα. Την αδερφή σου, ναι, αδερφή σου, αρμέγει 7 γελάδες. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε, να γινόμασταν ψυχολόγοι και εμείς να κάνουμε. Ψυχολόγοι, ρε, ναι, ψυχολόγοι δουλειά είναι, κάνει, ναι, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Συνομαρχία τα ξύνουν. Συνομαρχία τι να κάνουμε. Λοιπόν, πήγα στον Πλούταρχο, ξετρελάθηκαν. Πω, πω, τι είναι. Ξετρελάθηκαν. Στραβάει το γυναικείο πληθυσμό. Πολύ, 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 πολύ. Λοιπόν. Όλα αυτά βέβαια με τις μαγευτικές χορογραφίες και την σκηνοθεσία της Σοφίας Πυράτου. Α, αυτή η Σοφία Πυράτου. Όλα τα λεφτά. Όλα all the τα money. Λεφτά. All the money. Βέβαια. 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, διαλέξτε ημερομηνία. Οι δύο πέρασαν, έχουμε άλλες δύο μέρες. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Ερώτηση. Βεβαίως. Πάμε ερώτηση. Θα ανοίξουμε και γραμμές, ναι, ναι, ναι. Όσοι ξύπνησαν, τέλος, ναι, πάντων, όσοι είναι ξύπνησαν. Μας έχετε πρίξει, ναι, με το λαό του ΠΑΟΚ. Ναι. Και εγώ σου λέω το εξής. Ποιος έπριξε. Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σου πω για το λαό. Αυτό πέρασε τόσα χρόνια. Κόκκινη κάρτα στο λαό του ΠΑΟΚ. Γιατί πάλι, τι από έκανε. Μένα. Ναι. Κόκκινη κάρτα. Τι έκανε πάλι. Παίζω μπάλα εγώ. Παίζεις. Είναι στο. Χάνω 2-0. Δεν είμαι καλός. Ναι. Τι θέλω εκείνη την ώρα. Τι θέλω. Θέλω να γυρίσει ομάδα το παιχνίδι. Ένα καλό λόγο. Από την κερκίδα θέλω ήχο βοή. Φώναζε η κερκίδα, οι τέσσερα χθες φώναζε. Φώναζαν τα παιδιά. Άσε τα παιδιά. Εγώ άλλο θα σου πω. Είμαι στο 65ο λεπτό, εγώ, ναι, παίκτης. Δεν έχω κουράγια, δεν είμαι καλά, ρε παιδί μου, άνθρωπος, είμαι αθλητής. Δεν τράβηξε η ομάδα, ναι, κάναμε γκέλα, εντάξει, να κάνουμε μέσω πρόγραμμα. Πώς κάνετε το λαό του ΠΑΟΚ, μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ κάθεται εκεί μέχρι το 90. Ναι.
βγάζει τα λαρίγια του. Ποτέ δεν έκατσε στο 90 λόγο σου πάω. Και κανένα λαό στην Ελλάδα. Έλα, αυτό το κουσούρι να φεύγουν στο 85. Άσε του άλλου του λαού, για σένα μιλάμε τώρα. Άσε, οι άλλοι λαοί δεν είναι σαν το λαό του πάω. Γιατί δεν λέμε ο λαό του πάω. Ο λαό του πάω. Ο λαό του πάω, λοιπόν, είναι κατάπτυστο. Κατάπτυστο. Ναι, γιατί στο 65ο λεπτό βλέπω εγώ σαν παίκτη να φεύγουν. Έφυγαν κάποιοι. Και οι πολλοί έφυγαν μετά το 80. Δεν φεύγει. Κάθεσε και στηρίζει την ομάδα. Δηλαδή, μαζί σου είμαι. Πλακώνετε τις ρετσίνες, θα στο πω είμαι εγώ. Είμαι μαζί σου. Θα στο πω. Ναι, πες. Πλακώνετε τις ρετσίνες στα μαγαζιά. Μέχρι το 10ο λεπτό φωνάζετε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ σας παρασύρει. Συνεχίζετε. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν τραβήξει. Κοιμάστε λες. Είστε δελασάλ. Δελασάλ. Εγώ είμαι μαζί σου στο κομμάτι. Είστε δελασάλ. Απαγορεύεται ο παδός οποιασδήποτε ομάδα να φεύγει στο 60-65. Απαγορεύεται. Εκτός αν έχει λόγο να φύγει. Δεν υπάρχει λόγο. Άσε τους άλλους οπαδούς. Εδώ μιλάμε το λαό, τον οποίο έγινε πρωτοσέλιδα. Έτσι ο λαός του ΠΑΟΚ, αλλιώς ο λαός του ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, είστε απαράδεκτοι να αφήνετε μια κακή ομάδα στο έλεος του Θεού. Ναι. Γιατί εγώ σαν παίκτης, τι να σε κάνω να με φωνάζει στο 2-0 που θα βάλω τον γκολ. Δεν φωνάζω κι εγώ. Εγώ σε θέλω όταν δεν μπορώ να βάλω τον γκολ. Εγώ σε θέλω όταν δεν είμαι καλά. Σωστά να με φωνάξει. Εδώ παιδιά είμαι μαζί του, να ξέρετε. Η τούμπα μετά το 60 λεπτό όταν ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει. Στη μίστα νεκροταφεία τη Θέρμη, να πούμε. Η Τούμπα πάντως μετά το 80, επειδή κατάλαβε ότι αυτή η ομάδα δεν γυρίζει ποτέ το μάτς, το κατάλαβε, φώναζε για το μάτς με τον Παναθηναϊκό Δευτέρα. Ναι, από το φόβο της. Όχι από το φόβο της, ότι οκ, κάνατε την κέλα, το πνίγουμε. Ναι. Αυτό τους είπαν, το πνίγουμε. Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος είχαμε ένα μούδιασμα, ένα μικρά χειροκροτήματα, αλλά τη Δευτέρα θέλω το 8 στα 8 με τον Παναθηναϊκό. Αυτό τους είπανε. Δεν σε βλέπω. Τι δεν με βλέπεις. Εδώ θα είμαστε, Δευτέρα. Θα δεις πώς θα με δεις. Τα καλά θα με δεις. Τον τρέμεις τον Παναθηναϊκό. Εγώ σιγά με Σαββατοκύριακο δεν κοιμάμαι κιόλας. Τον τρέμεις τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω ότι αν δεν πάρεις σφύριγμα, τον Παναθηναϊκό δεν τον κερδίζει. Ξένο διαιτητή. Ούτε ο Άρης να προσέξει λίγο το διαιτητή που έβαλαν εκεί τον Τζίλο. Ο Άρης να τον προσέξει. Ο αρισωμένος είναι από την κατηγορία. Α, σώθηκε λες. Σωθήκαν αυτοί. Τι που του ακούσαν. Αφήκαμε πέμπτη, αφήκαμε πράγματι. Και αύριο πέμπτη δεν ήταν. Πού πρωτάθλημα θα πέναν. Πριν τρία ακόμα παιχνίδια πρωτάθλημα. Δεν λέγαμε εδώ. Έχω δύο μαλαματίνες και εγώ παίρνω τη μόνη και πριν τρία. Άσε τώρα, Μπραντ Πιτ γίνομαι. Πάντως ο Πάο χθες φάνηκε ότι ήταν και λίγο κουρασμένος και αγωνιστικά. Εγώ δεν είδα κίνηση καθόλου στο χώρο χωρίς την μπάλα. Καθόλου. Ο Καντουρί είναι κουρασμένος. Έλατε. Δεν μου λες ο Λιμιός είναι κουρασμένος. Έλατε. Ο Καρέλης είναι κουρασμένος. Ο Σακόφ είναι καλά κάνεις κατά τον. Ναι, δεν είδα κίνηση. Δεν είδες κίνηση γιατί δεν δουλεύει τακτική ο κύριος Λουτσέσκου. Πάμε γραμμές. Έχουμε φίλους που θα μας πούν και καλημέρες, θα πούν και χρόνια πολλά. Θα α, αυτό είναι. Έλα, καλημέρα. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Πού είναι η ποιότητα, Ραπτόπουλε. Ποια ποιότητα. Η ποιότητα του ΠΑΟΚ που καθημερινά λες. Πού είναι η ποιότητα. Σου μίλησε αγόρα για καμιά ποιότητα. Ποιότητα και ότι έχει το μεγαλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα. Περίμενε, περίμενε, εγώ πήρα τηλέφωνο. Περίμενε. Τον πάω για ποιότητα. Σε μένα μιλάς τώρα. Είπες ποιότητα, λες ποιότητα και το μεγαλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα. Λέγεις. Αυτό κατάλαβες ρε φίλε. Δεν λες τόσο καιρό αυτό. Περίμενα κάνει. Έχει μεγαλύτερο ρόστερ η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Σου μίλησα εγώ από την αρχή της χρονιάς ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την μπάλα. Και έκουσα και τον κόδωνα του κινδύνου στους παοξίδες που λέγανε «Έλα αφού και αρθίζω». Αυτό άκουσες από μένα ρε φίλε. Δεν λες ότι έχεις περισσότερους παίχτες. Δεν λες ότι έχεις το πλήρες. Ψέματα λέω ρε φίλε. Με αυτό το budget λέω δεν μπορεί να στηρίξει ο ΠΑΟΚ το 4-4-2. Που σημαίνει ότι είναι ένα απαιτητικό σύστημα και το στηρίζει η σκατά έχεις το μυαλό σου ρε πρωί πρωί. Άρα τα λέω. Εγώ έχω σκατά. Σκατά έχεις το μυαλό σου πρωί πρωί. Φίλε, κάτσε λίγο. Περίμενες πότε θα κάνει ο ΠΑΟΚ ΙΤΑ για να βγει να πει αν έχει ποιότητα η ομάδα ή όχι. Καλά, με σένα δεν μιλά. Αρκεί να μιλήσουμε. Μάξε σε μένα ρε κουφιό. Όχι, μην το κλείσει. Μάξε σε μένα ρε κουφιοκέφαλε. Να μιλάω για ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Κουφιοκέφαλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πήρε, τ' άκουσε και έκλεισε. Και τι είπε, τίποτα δεν είπε. Μα τι να μου πει, σου λέω ρε κουφιοκέφαλε, άμπαλε, καθυστερημένε, ότι η ΑΕΚ με 4-4-2 με δύο δεκάρια στα εξτρέμ. Έχει κινήσει τακτική πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Και εσύ ακούς ό,τι θες να ακούσεις. Ανόητε. Βρε, κερνούσε, να μειώσει τον ΠΑΟΚ να κερνούσε, λίγο. Εντάξει. Κερνούσε ο μπαμπάς όταν σε έκανε στο καφενείο τζάμπα. Άσο, να έκανα γιο, έλεγε. Περίμενε να χάσει ο ΠΑΟΚ και να βγει να πει. Καλά έκανε και εσύ. Καλά έκανε και εσύ. Τι καλά έκανε. Και εσύ τώρα ξύπνησες και εσύ και οι άλλοι ότι δεν παίζετε μπάλα. Να μας το πει στο Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι το είπαμε εμείς και κάποιοι. Ναι, το είπατε. Πάμε καλημέρα, έχουμε γεμάτο κέντρο οι οπαδοί τη Βίτη να μαζεύονται. Έλα, επόμενο οπαδό Βίτη. Ο ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ και στο 65ο λεπτό την πουλέψατε να πούμε από το καλημέρα. Γήπεδο. Καλημέρα! Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ. Κύριε Ραπτόπουλε, να μιλήσει ο Κροατάς μας. Χαλάρωστε λίγο. Καλημέρα. Αγαπητός ακροατής. Καλώς ο να. Ήθελα να πω δύο πράγματα κι εγώ, σαν ο παδός του ΠΑΟΚ και όχι ο παδός της ΦΥΤΗ. Ωραία. Παιδιά, σήμερα είναι μέρα χαράς, δεν είναι μέρα λύπης. Είναι μέρα χαράς, γιατί... Είναι χαρά σήμερα, φίλε. Κάτι... Πολύχος, γιορτάζω, κάτι... πολύχος. Γιατί ρε φίλε είναι μέρα χαράς. Ποιος πολύχος, άθεος εδώ, άπιστος. Α, είσαι αλφα σε ρητικός. Ναι, μωρέ τώρα, άιτε τώρα.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μέρα χαράς. Κάποιοι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Όμιλο Μετρομίντια, το λέω τώρα, είμαι ιδιώτης και λέω ότι κάποιοι οικονόμησαν χοντρά. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν θέλανε να μπουν, δεν θέλανε να σουτάρουν, δεν θέλανε να κουνηθούν. Θα μου πείτε rotation, θα μου πείτε Καρέλης. Ποιος Καρέλης βρε τώρα βρε. Πίσω αριστερά, αυτό το σαπάκι, πώς το λένε πίσω αριστερά που έβαλαν εκεί το πέρα. Το Τόσκαλε, το Ρουμάνο. Ποιος σαπάκι δεν το λέει. Σκαβρε τώρα, βρε. Ποιος Τόσκαλε. Δεν κουνιέται, δεν κουνιέται αυτό. Ούτε στην προπόνηση κουνιέται. Λες δηλαδή λοιπόν, ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν ήταν ζωηροί, είχαν αλλού το μυαλό. Τι είχαν για την φυγή των οπαδών, των φίλων. Εγώ, να σας πω, όταν έβλεπα το μάτι, επειδή έχω δει όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια, όλα ανεξαιρέτως, ο ΠΑΟΚ δεν είχε όρεξη να κερδίσει. Ναι. Δεν είχε όρεξη να κερδίσει, δεν ήθελε να κερδίσει. Το πάει αλλού αυτός τώρα. Εγώ είμαι, δεν είμαι τόσο καλόπιστος, δεν είμαι ναι, καλό. Ναι, όχι, εσύ τα λες τώρα. Δηλαδή τα 10 φράγκα της βίντεο εσύ, ας πούμε, τα έπαιξες τώρα, γιατί το πας εκεί, δεν είμαστε. Ναι, 10 φράγκα εγώ. Δεν πίστευα εγώ ότι η ομάδα μου θα πέσει αυτό το επίπεδο. Άμα το πίστευα, θα τα είχα παίξει. Ναι. Δεν το πίστευα. Εγώ πίστευα ένα περίπατο που όντως άμα ήταν μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Και όχι εξωπρεπή της περσινής χρονιάς ή φέτος στην αρχή της χρονιάς, να είναι στα κάτω του που είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, να πήξει απλά αξιοπρεπώς. Ναι. 1-3-0 και άντε για σπίτι σας. Αλλά κάποιοι οικονόμησαν. Άποψή μου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε μου. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να καταθέσει ό,τι θέλει. Εμείς άλλοτε στενιζόμαστε, άλλοτε όχι, Κωνσταντίνε. Και μόνο που μπαίνει το μικρόβιο. Θα μπει. Όσο υπάρχει το στίγμα θα μπαίνει διαρκώς, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα, έπεσε επόμενος, καλημέρα. Μάλιστα, κύριε. Ρε τον άλλον, ρε. Άλλα του είπα, άλλα με είπε, ρε. Τσακώθηκα μαζί του. Η μέρα χαράσε. Ρε, δεν κατάλαβες ότι ήθελα να βγάλει το άχτι του. Ήταν σκασμένος, κερδίζω πάω και εδώ και 10 μήνες. Ψάχνουν την πρώτη γκέλα. Βγήκε να τα πει. Καλά έκανε. Εντάξει, ναι. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Όχι να μας την πει ποδοσφαιρικά. Α, εγώ είμαι ενάντια στους παοξίδες για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, γιατί φύγαν μετά το 65, απαράδεκτη. Και δεύτερον, επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ, κάνουν κριτική που δεν παίζουν καλά. Ενώ όταν παίζανε άσχημα και κερδίζανε, την κάνανε μούχτη. Μα είμαστε οπαδοί της νίκης, όλοι. Όχι μόνο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Όλοι είμαστε. Μην με βγείτε και με κλαίτε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά. Καλημέρα! Πάντα δεν παίζει καλά. Ναι. Κοπά. Όχι, ρε, εσύ έπεσε ο Κοκακόλα. Τι έγινε με το κέντρο. Πάνω μου πήγε να πει κουμπαράκι, κουμπαράκι. Μασάκησαν οι μαγιάρι. Καλημέρα! Έλα, φίλε. Καλημέρα, κουμπαράκια. Καλώς το να. Καλημέρα, φίλε. Βασίλης από πολύχνη στροφή καρατά σου αεκάρα! Όχι, είμαι, πρόσεξε τώρα κουμπαράκια μου όμορφα και παλικάρια μου για μια. Είμαι στη βάρκα και περιμένω ρεαλικά μπουρες ένα τέταρτο να βάλω το σκάφος μπρος για να πάρω να γιορτάσω χρόνια μου πολλά! Χρόνια μου πολλά! Χρόνια πολλά ρε Μιτσάρα! Χρόνια πολλά! Μάγκες, αυτό το κάνω. Για ποιο λόγο, γιατί πριν τον αγώνα ρε Ραπτόπουλε, ρε φίλε, ποια βίντεο και ποια, ρε κάτσε στο χορτάρι είναι οι ομάδες. Ναι. Κατάλαβες. Ωραίο δώρο πήρες πάντως, έτσι. Όχι, ρε, voice έβλεπα και ίσως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα ήθελα να δουν the voice. Τι το voice. Λοιπόν, θέλω να πω ρε φίλε Ραπτόπουλε και εσύ, ξεχνάω το όνομά σου, συγχώραμε ρε παλίκα. Νίκος, ότι πριν γίνει ο αγώνας δεν πρέπει να λέμε πολλά. Ισχύει και ιδίως να πούμε το φιλαράκι μου που βάζει συνέχεια τον γκολ του Πρίγιοβιτ για την ΑΕΚ και λέει μετράει. Να του κάνω ένα μπούλινγκ να τα ακούσει. Μετά ακολουθεί. Μετράει η νίκη του Σβίτη. Καλημέρα λεπέντε μου. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Δεν συγχαρά πήρε ο φίλος της ΑΕΚ. Θα περάσει τους ομίλους. Στο χέρι του είναι πάλι. Πάει κερδίζει μέσα στη Βίτη και την πάτε μπόρεσε εδώ και πέρασε. Πάμε. Δεν κατάλαβα ότι η ήττα αυτή είναι χωρίς πόνο ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ. Προβληματίζει εμφάνιση. Ο προηγούμενος είπε δεν είχε πόνο, είχε κέρδη. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το υιοθετούμε. Ναι. Δεν σας ακούω, λέει, γιατί δεν θα αντέχω την καζούρα, λέει ο Πασχάλ. Το Πασχαλάκο. Δεν αντέχω. Ο Πασχάλ, ένας είναι ο Πασχάλ μας. Να γίνει ΠΑΟΞΙΣ από τον Κονγκό αυτό. Ναι, πάμε. Κογκολέζος ΠΑΟΞΙΣ. Πάμε, μάλιστα, ναι. Καλημέρα. 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 Να κάνω λίγο δύο σχόλια. Ποδοσφαιρικά, γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Βεβαίως, φίλε μου, βεβαίως. Κοίταξε τώρα, αυτή η ομάδα που έπαιζε χθες πήγε στο Χαριλάου και έκαναν μετάνοιες, ξέρω εγώ, δεν έπαιραν πέναλτι. Κατέρευσε, λογικό, αν πέρανε το μάτσο που ήθελε τη ζωή της. Ναι. Όχι σαν αυτά που γράφατε εσείς. Ναι. Πήγε μετά να παίξει μάτσο, έχασε, λογικό, είναι, αφού κέρδισε το μάτσο της ζωής της την Κυριακή. Τελείωσε. Mm-hmm. Τώρα για τους μεγάλους λαούς και αυτά, κοίταξε, από το πλήρω στην πόλη, ένας είναι ο μεγάλος λαός. Να το ξέρεις δηλαδή και εσύ και όλοι. Αυτοί που πρέπει, ναι, το ξέρουν. Ένας είναι ο μεγάλος λαός στην πόλη. Ποιος? Η πόλη είναι κυτρινόμαυρη από άκρη σ' άκρη. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά sold out. Δεν έκανες και εσύ προχθές.
Πάντως, φίλε, μια που μιλάς για μεγάλους λαούς, πέρσι και πρόπερσι με κάτι καμπανιακούς και με κάτι τέτοιο είχες 100 άκουσες. Μην μιλάς, ρε Κουλιάνε, μην μιλάς. Μιλάω. Λέω, κυνηγούσες την ομάδα σου, άστα τι τώρα πάντα. 100 άτομα έχεις με τον Αιγυπτιακό. Μην μιλάς, ναι. Μην μιλάς. Αν δεν ήταν διαβάντα τα μέσα που σε αβαντάρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ χρόνια τώρα, δεν θα υπήρχε στο χάρτη. Άστα τώρα αυτά. Αυτή είναι οπαδική προσέγγιση. Οπαδική προσέγγιση. Ναι. Κοίταξε, έχουν πάρει χαμπάρι από άκρη σ' άκρη. Παλιά δεν σε ξέρανε. Τώρα που σήκωσε κεφάλι τα τελευταία χρόνια, γιατί τώρα σήκωσες, παλιά ήσουν. Ναι, εσύ πότε σήκωσες κεφάλι. Άσε εγώ έχω ένα σύλλογο, κοίταξε τώρα. Κοίταξε, εγώ πάντα από τότε που ιδρύθηκα. Ναι. Ψηλά ήμουν, δεν ήμουν χαμηλά. Εσύ έγινες από τη Χούντα και μετά ομάδα. Μα έχεις μουρλάνει στους τίτλους, είσαι 40 χρονών και δεν έχεις δει πώς σηκώνεται μια κούπα. Κοίταξε, γιατί ήταν παραμυθιάζεστε μεταξύ σας. Πώς σηκώνεται μια κούπα, για πες μου, δεν έχεις δει. Άμα δεν ήταν ο Ασλανίδης με τη Χούντα και μετά ο Κόκαλης, θα ήσουν ένα μακεδονικός Θεσσαλονίκης. Άμα και μεθά, αδερφούλη, δεν κάνουμε δουλειά. Εντάξει. Καλημέρα, επόμενος. Άμα, θα, εάν, μη τα βάζετε ρε παιδιά τώρα. Εάν και θα και όχ. Και πάμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Έλα φίλε. Φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, μάλιστα, καλημέρα. Καλημέρα ρε παιδιά, Δημήτρης από Κοζάνη. Ο παδός της Βίτη και εσύ. Ναι. Όχι, αδερφέ, παοκτζής είμαι, αλλά είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και επειδή μες στο μυαλό μου έχω ένα κάρο πράγματα, άμα κάπου χάσω το δίκιο μου, θέλω να με σταματήσετε, έτσι. Πες τα ρε αγόρι μου να ξετοιμάνεις, πες τα. Λοιπόν, ωραία. Τόσα χρόνια είχα βαρεθεί να ακούω. Έχουμε τους κόντρα διαιτησία, μας φταίνε από κάτω το κατεστημένο της Αθήνας. Καταφέραμε, κερδίσαμε τους διαιτητές, έτσι, έχουμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι μας, πέρσι κάναμε μια φανταστική πορεία. Φέτος ποιο είναι το πρόβλημα και δεν πάμε καλά. Γιατί δεν πάμε καλά και δεν περίμενα τώρα την ήττα από τη Βίντη για να βγω να το πω. Θα πάρεις πρωτάθλημα. Γιατί ούτε την νίκη με την ΑΕΚ. Θα πάρεις πρωτάθλημα με κακή μπάλα, με γκρίνια θα πάρεις πρωτάθλημα. Αυτό κοστίζει με ενέσεις. Για ποιο λόγο να το κάνω με ενέσεις, τη στιγμή που πέρσι έβγαζα μάτια. Και φέτος έχω 3-4 προσθήκες, οι οποίες μόνο ζημία φέρουν στην ομάδα. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, επειδή από χθες το βράδυ σας ακούω, οδηγός είμαι στο εξωτερικό, είμαι και έχω το e-radio μονίμως ανοιχτό και σας ακούω, όλοι λένε για rotation και για rotation και για rotation. Ρε φίλε, με τον Άρη που πάνε σαν τα μάτια μου έκανα rotation. Με τον Ολυμπιακό που πάνε σαν τα μάτια μου έκανα rotation. Με την ΑΕΚ έκανα rotation. Άρα λες ο περσινός ΠΑΟΚ, ο ίδιος περσινός ΠΑΟΚ έπαιζε μπάλα, φέτος δεν παίζει και εγώ δεν ικανοποιούμαι παρότι είμαι πρώτος. Αυτό λες. Ναι, δεν ικανοποιούμαι. Και λες γιατί. Και λες γιατί. Να δω μια μπαλίτσα, δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα να έχετε ο Άρης, σεβαστή ομάδα, έτσι, σεβαστός αντίπαλος, νεοφώτιστος. Και στο κύπελο τους δώσαμε το 1-1, ήμασταν ανύπαρκτοι μέσα στην έδρα μας. Και βγαίνει τώρα π.χ. ο προηγούμενος ο κρατής και λέει ένας οπαδός είναι στην πόλη. Μην ακούμε μαλακές. Παιδιά, μην βρίζετε. Κάθε οπαδός, παιδιά, τώρα χωρίς πλακά, άσχετα εμείς που κάνουμε καζούρα, μπορεί να βγει και να λέει ότι θέλει. Είναι οπαδός. Αρκεί να μην βρίζει και να μην λέει τα δικά του. Τι θα πει ο Αργιανός, παιδιά, εντάξει, είναι λογικό. Είναι οπαδός, τελείωσε. Βλέπει την ομάδα του ως Μπαρσελόνα. Τέλος. Αυτό είναι ένα αδιαπραγμάτευτο για όλους τους οπαδούς. Και για τους οπαδούς του Απόλλων Σμήνης, παιδί μου, αυτά θα σου πούνε. Του Απόλλων Σμήνης. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Έλα, κουλ. Έλα, γουρνά. Άκουδε, ας το πω. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει πάει τόσο πίκρα την τελευταία δεκαετία που έπρεπε να ήμασταν εξαφανισμένοι. Εσείς αν είχατε αυτό το κυνήγι που φάγαμε εμείς τη δεκαετία, είτε από τους παράγοντες μας, είτε από τα ραδιόφωνα σας, λοιπόν θα είχατε εξαφανιστεί, δεν θα υπήρχατε. Εικασία. Και όπως είπες για πέρυσι για τα 100 του καμπανιακού, να σε θυμίσω ότι ο Άρης πέρυσι, ο ανύπαρκτος Άρης πέρυσι, είχε 5.500 μέσα στο όρο εισιτήρια. Φίλε Αργιανέ, εικασία κάνεις. Λες εάν θα παίζατε εσείς... Πάλι εάν, έτσι. Εσύ το εάν το έχεις παίζατε. Κουλ, θα σε σημειώσω από σήμερα, γιατί σε παρακολουθώ, αν και δεν σε γουστάρω, επειδή σε πάω πολύ πάω, έτσι. Θα σε σημειώσω, γιατί δεν κάνεις αντικειμενική κριτική για τον Άρη. Πάντα δεν κάνεις ποτέ, τα καταπέζεις ότι είσαι Άρης, αλλά όχι Άρης, ότι είσαι ουδέτερος, αλλά δεν είσαι ουδέτερος, ρε Κουλ. Δεν είσαι ουδέτερος, δηλαδή ο άλλος είναι Αργιανός, είναι στη ομάδα της καρδιάς σου και μας έχει ξεσκίσει ο Ραπτόπουλος. Εγώ τι έκανα. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Εσύ να ξέρεις άλλα στιγμή που πεις παιδιά είναι παοκτής και δεν μπορώ να κρύψω το παοκτήρικα. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, εγώ έχω δηλώσει η ομάδα μου. Έχω δηλώσει η ομάδα μου εδώ και πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Ο Κωστής δεν είναι καμιά ομάδα.
ο σχολιασμός μου και η κριτική για τον ποδοσφαιρικό Άρη είναι αντικειμενικότατος. Όταν το πάμε στο οπαδικό και έρχεται κάποιος να με τσιγκλίσει, θα τον τσιγκλίσω κι εγώ. Δεν είναι αντικειμενικός. Τέλος πάντων, να πω εγώ αυτό που θέλω. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης έχει μια ομάδα που έγινε φέτο, χωρίς Μαραζαρέως να του κλέβουν χρήματα. Έτσι, τον Καρυπίνη πλέον δεν τον υπολογίζατε και τελικά άρχισατε να τον υπολογίζετε, γιατί έχετε μάθει την αλήθεια του Καρυπίνη που είναι τα λεφτά και που βρίσκονται. Γιατί αυτό ενοχλεί που βρίσκονται τα λεφτά, γιατί βρέθηκε τέτοιο ότι είναι άλλο. Πολύ δυνατότερος παράγοντας, με πολλά λεφτά και είναι η ίδια η αδελφή του και το ξέρετε ότι έχει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά τι κάνετε, ψάχνετε να βρείτε πότε θα πληρώσει. Εντάξει, ο άλλος από δίπλα καλά κάνει, θέλει να πάρει μίζα. Ας πάρει τηλέφωνο του Καρυπίνη να πάρει μίζα. Γιατί είναι επαγγελματίας και καλά κάνει. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Ραθόπουλος. Και καλά κάνει. Να κάνω μια ερώτηση. Έλα, γόρι μου, πες μου. Πώς νιώθεις που ο Κωνσταντινίδης με φανέλα του ΠΑΟΚ στο Ιγυνιακό Άρης σας προκαλούσε και τον έχετε τώρα δεξί μπακ και το μανατζάρι ο κύριος Διαμαντόπουλος και τρώει τον Τζανακάκη, ένα είναι αυτό. Πώς νιώθεις ότι όπως ο κύριος Σαββίδης κάνει παρέα με τον κύριο Μαρινάκη και το έχω πει πολλές φορές, πώς νιώθουν οι παοξίδες, μου λέει δεν μας νοιάζει. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εσύ που είχε συναλλαγές επαγγελματικές ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Σαββίδη, αν σ' αρέσει αυτό κτλ. Ναι. Ναι, δύο χρόνια είχε, ναι, το ξέρω. Ναι. Όπως και ξέρω και καλά θα κάνει να φάει τον Τζανακάκη. Τι κάνουμε, ο πιο δυνατός υπηρεσκεί πλέον. Δεν το κάνει τώρα αυτό. Άρα κακώς με ξεφωνίζεις. Ο πιο δυνατός υπηρεσκεί. Όχι, δεν ξεφωνίζω. Ναι. Εγώ ξεφωνίζω, δεν θέλω να μου το κάνεις αντικειμενικός με τον Άρη. Άκουσε με, στο ξαναείπα. Στο ξαναείπα. Όχι, ό,τι κάνει, κάντε την κάνει και είναι. Όχι, όχι. Δική... Ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι θα είμαι αντικειμενικότατος. Μακάρι να είσαι, μακάρι. Μακάρι ό,τι έχει να κάνει. Δεν με ακούς τότε. Δεν με ακούς, γιατί εγώ έχω πει πολλά πράγματα για τον Άρη τα οποία δεν τα λες πως θα είσαι. Τι λες, ρε αγόρι μου. Εδώ, πλάκα με κάνεις, είναι ίσως ο μοναδικός πελάτης που είναι καρφωμένο γιατί είναι... Άρα έχεις ακούσει για τους παίχτες που μνημονεύω, έχεις ακούσει που λέω ότι ο Άρης θα μπει στην πεντάδα. Θα σου πω και ποιος μνημονεύεις, το ξέρω, τον Καρφούα μνημονεύεις. Ο Βάβελης πολύ και το σκέφτη, Βάβελης... Άρα έχεις ακούσει που έχω πει ότι ο Άρης, ότι ο Άρης θα μπει στην πεντάδα, το βλέπω να παίζει Ευρώπη, ότι μ' αρέσει πολύ αγωνιστικά, τα έχω πει αυτά. Άκουσα, αλλά όταν κέρδισε τον Άρη το 2-1 που κέρδισε, η αντικειμενική για μένα προσέγγιση έπρεπε να πείτε, παιδιά, εκείνη την ημέρα που κερδίσαμε τον Άρη, όταν χτύπησε το πέναλτι, ο πρωτό χτυπήσιμο στήριξε το πέναλτι, η μισή δεν θα λύγει και αυτή. Μύρις λιπόχα και νομίζαμε ότι ήταν θεμαϊκό. Αυτά θα τα πούνε οπαδοί. Αυτό θα μπορούσε να τα πει ένας οπαδός. Κανονικά αυτό έπρεπε να πεις, ότι είναι πάλι τυχερή. Βγήκες τα είπες, εσύ είσαι οπαδός. Εγώ θα κάνω προσέγγιση στο κομμάτι του αγωνιστικού. Να σε καλά, σ' ακούσαμε. Δεν θεωρώ, ευχαριστώ που σ' ακούω, δεν με πειράζει. Φυσικά. Είσαι καλό δίδυμο, μ' αρέσει. Να σε καλά, γορινά, να σε καλά. Εμείς ακούμε την κριτική. Ναι, όλα τα ακούμε. Παρακολουθούσα εγώ. Απλά δεν γίνεται να είμαστε οπαδοί. Έτσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι θα το σχολιάσουμε έτσι όπως το βλέπουμε ποδοσφαιρικά. Τα οπαδικά, εντάξει, θα τσιγκλίσουμε κι εμείς λίγο. Δεν γίνεται να με τσιγκλάς κι εγώ να μένω χωρίς να λέω τίποτα, χωρίς λαλιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει και εσάς. Διότι έχουμε δύο πολύ μεγάλες μάχες μέσω των καναλιών Nova Sport από την Wind Vision. Θα τα δούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος λοιπόν. Την Κυριακή μην χάσετε ΑΕΚ Άρης στις 7.30. Δευτέρα άλλο μεγάλο ντέρμπι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Όλα αυτά τα ντέρμπι βεβαίως. Από όλη μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Δεν ρωτάνε τίποτα. Το καλύτερο παιδί είναι εδώ. Κάνει πάταγο στο Βεγγίνα Θέατρο και όλα τα live του ήταν sold out. Πήρε νέες τέσσερις παραστάσεις παράταση και αυτό που γίνεται εκεί δεν το έχετε ξαναδεί. Η 25η και 26η του Οκτώβρη πέρασε. Έχουμε άλλες δύο παραστάσεις λοιπόν. Διαλέξτε ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο Πλούταρχο. Εισιτήρια, ναι Κωνσταντίνε. Και είναι αυτός πρέπει να είναι. Πρέπει να γίνει πάταγος. Παρέλασε όλες οι γυναίκες να προλάβουν να πάνε. Χαμός πραγματικά με ένα εικοσάρικο και το welcome από το Κούτρα. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε είτε στο καζίνο, είτε στα public, είτε στα ticketservices.gr. Πριν πάμε στις γραμμές και το γεμάτο κέντρο, οφείλουμε να πούμε κάτι, Κωνσταντίν, έτσι. Χθες βγήκαν οι πρώτες ακροματικότητες και οφείλουμε απλά να υποκληθούμε και να ευχαριστήσουμε το ακροατήριο το οποίο όχι απλά μας κράτησε εκεί που ήμασταν, μας έδωσε και όθηση προς τα πάνω. Ήμασταν πρώτοι με διαφορά το ξανατονίζω στο ανδρικό κοινό. Δεν με νοιάζει το ζου, μα πέρασε. Και ζου ερχόμαστε! Άστα ρε. Ερχόμαστε ζου! 1,3 ψαλιδίσκη διαφορά. Σε πέρασαν τα κομμενάκια του ζου. Με πέρασαν, ρε Κωνσταντίνε. Τα κομμενάκια του ζου σε πέρασαν τώρα, κάνεις και αναφορά να πει. Με πέρασαν, ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνω, αλλά ερχόμαστε σου λέω. Το ζου το οποίο παραμένει στην κορυφή, ερχόμαστε κι εμείς από πότε κάτω. Πότε το ρίξει, ρε το ζου.
όταν ο ΠΑΟΚ πάρει πρωτάθλημα. Καλά. Ερχόμαστε δηλαδή. Φέτος, ναι, φέτος θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Πολλά ευχαριστώ, έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Στην κορυφή λοιπόν ο Όμιλος Μετρομίντια, με Ζου και με το Μετρόπολης βεβαίως εδώ την Αυαρχίδα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και εμείς, Κωνσταντίνος, εκπομπή. Τα πολλά πολλά ευχαριστώ, διότι το νούμερο που κάναμε δεν έχει προηγηθεί ποτέ. Έτσι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Μάθετε να δουλεύουμε εδώ, να είμαστε στις γιορτές εδώ. Ναι, και να έχουμε... μην λέμε καλημέρες. Τα σάλια να κόψουμε. Τα σάλια, ναι, τα μάλια. Και θα είναι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και για την εκπομπή συγκεκριμένα, ειδικά, αλλά και γενικότερα για τα νούμερα. Όλος ο Όμιλος, ο Μετρομίντια στην κορυφή. Ζου, ερχόμαστε. 1,3. Κόψαμε την ψαλίδα, ρε Κωνσταντίνε μου. Την ψαλιδίσαμε, κάτι κάναμε. Ρε, εσύ ξέρεις τι μου λες. Βγήκα δεύτερος και πανηγυρίζω τώρα. Πάμε τώρα, πάνε παρακατάσεις, μην με τρελαίνεις με το Ζου να πούμε. Τι να κάνω, πρέπει να τα πούμε και αυτά. Να μην πούμε ένα ευχαριστώ. Βρε τα κομμενάκια Ζου, ακούνε. Δεν τα ακούνε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο όμορφα παιδιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Μιας και όλοι, έφερε ο Ανδρώνης εδώ όλους τους κυλομούριδες με αρχηγό εμένα. Κάναν όμορφο. Ένα όμορφο άντρα δεν έχει εδώ πέρα. Αυτάκια να έχει ένα όμορφο. Έχει ένα όμορφο ηχολήπτης, τον διώξανε στο στρατό που είναι ο Μπρατ Πιτ. Ναι, ναι, ναι. Ένα όμορφο άντρα. Και όλοι οι άλλοι είναι σαν σκυλιά εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλούς... Έχει κανέναν όμορφο άντρα το Μετρόπολης. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε και καλεστοί εδώ πέρα. Για καλεστοί δεν είμαστε. Ο Γρηγοριάδης είναι σαν τον Γκούφι. Ναι. Εγώ σαν τον Έλμερ. Ναι. Εσύ σαν τον Ρεβιθούλη του Μπομπάι. Ο Κόκκινος είναι σαν τον Μπόρκι. Ναι. Ο Κανελάκης έχει Πασοκόφατσα να πούμε. Άσα να πάνε. Ναι. Ποιος είναι ωραίος εδώ. Είχαμε τον Κίρτσο, έφυγε να πούμε. Ήταν ωραίο παιδί. Ναι, έχουμε κανένα ωραίο. Έχουμε πολλές γραμμές. Δεν έχουμε, δεν είμαστε εδώ για μόντελ, κρεφτή. Ο Παραγιάννης ωραίος είναι, σιτεμένος είναι. Ο Παραγιάννης. Παλικάρος είναι. Σιτεμένος. Παριανάκι μου το καλό. Λοιπόν, η άλλη γυναίκα είναι, πώς τη λένε η δικιά μας το πρωί. Η Σμαράγδα γυναίκα είναι. Ο άλλος ο Κωνσταντίνης γελάει σαν το χαζόν. Μια χαρά, με το βλέμμα του ξαρούχα να πούμε. Οργίασαν τα παιδιά το πρωί. Οργίασαν. Σου ψάχνω κανένα όμορφο. Λοιπόν. Το βράδυ ο Βρανάς με την κεφάλα εκείνη. Δεν, ο Κυλώνης, το Ανάση, ομορφό παιδί. Μια χαρά. Ο Κυλώνης, ναι. Τώρα καινούριο, για να το μάθουμε. Να το μάθουμε και αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το Μετροπόντικα 8 με 10. Άλλο βουβάλι αυτό. Βουβάλι και αυτό. Σόουμαν, εντελώς. Βουβαλοβούβαλο. Λοιπόν, οπότε... Γιώργο Μπούζο έχουμε. Α, κρύος. Κρύος. Δεν κάνει γκέλ. Λοιπόν, παλιά ήταν. Ήτανε. Γκομενιάρης. Έκαλα όλοι μας παλιά τώρα. Παλιά. Σε τώρα δεν. Μην μας κλέβεις και τη δόξα. 50, παλιά ήμασταν όλοι. 54 πήγε, πάει. Λοιπόν, απέσυρση. Πάμε στου οπαδού τη Βίντι. Είναι πολλοί. Θέλουν να τα σούρουν σήμερα. Είναι η μέρα του. Να χαρούν. Είναι και του Πολιούχου. Χώστε, παιδιά. Καλημέρα. Άντε να δούμε. Α, με τα λάρ μας περίμενε αυτό. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ναι, να. Για πες. Ο Νεαπολίτης είμαι από Αθήνα, παίρνω. Έλα, ναι. Ρε, αγορινά. Ναι. Πάω ξύς, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τα λοιπά και τα λοιπά για αυτό τη μέρα σήμερα. Ναι, εντάξει, πολύ... θα περάσει και αυτή η μέρα. Θες, ναι. Ήθελα να πω, δικαίως βγαίνουν όλοι και μας κράζουν, τα ίδια κάναμε κι εμείς, τρώμε το κάζο. Ναι, βέβαια. Με γεια τους, με χαρά τους. Μαζί τους κι εγώ, έτσι είναι απολύτη μου. Κι εγώ η αλήθεια αυτή είναι, έτσι, δεν τα κοροδευόμαστε. Εγώ χθες δεν έλαβα κάτι θετικό, ρε παιδί μου, δεν είδα σταθερότητα, ποιότητα στην ομάδα. Μου δείχνει ότι ο προπονητής δεν με πείθει, ρε φίλε, ότι είναι σταθερή η ομάδα για να καταλάβεις γι' αυτό και λέω ακόμα δεν έχει κλειδώσει ούτε στο πρωτάθλημα κάτι, ούτε τίποτα δεν έχει κλειδώσει. Συμφωνώ μαζί σου, χαμηλά το κεφάλι. Δεν μου δείχνει ότι είναι σταθερός, να είμαι φυσυχασμένος, να το πω έτσι. Φίλε, να σου πω τι μου βγάζει με ο ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, γιατί πέρσι δεν το είδαμε αυτό. Δύο μάτς την εβδομάδα. Βλέπουμε ότι οι αλλαγές στο rotation δεν βγαίνει ποτέ. Πέρσι είχαμε ένα μάτς, μην το ξεχνάτε. Ένα μάτς προετοιμαζόταν η ομάδα όλη εβδομάδα και το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Όπως κατέβηκε μέσω Νόβιο Ολυμπιακός να κερδίσει με τη φανέλα, έτσι νόμιζες και εσύ ότι θα κερδίσουμε εχθές. Ακριβώς. Γιατί αυτό έγινε. Ακριβώς αυτό έγινε. Κάναμε κάζο τους αεξίδες με τη Βίντι και γίνανε τα ίδια ακριβώς. Βέβαια η Βίντι ήταν βελτιωμένη σε σχέση με την ΑΕΚ όπως έπαιξε τότε, έτσι. Ναι. Αν και δεν είχε κατοχή και αυτά, την είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά βρήκε δύο φάιτ, ρε φίλε, γίνανε κάποια λάθη που δεν γινόντουσαν παλιά και έγινε αυτό που έγινε. Τώρα στα κάτω ψέματα, εντάξει, εγώ καλώς κάνω και μας. Καλά κάνουν, η καζούρα είναι δεχτή, βεβαίως, να βγουν. Αριανοί, Ολυμπιακοί, αεξίδες, ξεφωνήστε σήμερα, είναι η μέρα σας, εντάξει. Μέσα σε κάποια πλαίσια είναι δεκτή αυτή η ήττα, γιατί νομίζω εν όψη Παναθηναϊκού. Ψαγουλέψτε λίγο τον Ντουλτσέσκου, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σωστός, να σε καλά, Παουξάκη μου, να σε καλά, καλημέρα στην Αθήνα. Βέβαια, μαζί με την καζούρα βγάζουν και χολή. Και εκεί μπαίνει και το οπαδικό μετά. Μ' αρέσει. Και υπάρχει ο διαχειρισμός, η λάθος διαχείριση μετά. Ακόμα δεν βρέθηκε, δε βρέθηκε Παοξής να κάνει την αυτοκριτική του, γιατί εγκατέλειψε την ομάδα στο 65ο λεπτό, κατάπτυστο. Καλά, φύγαν τώρα 100 άτομα, μην τρελαίνεσαι, δεν έφυγε όλο το κήπεδο. Δεν είναι εικόνα αυτή. Εμείς έχουμε διαφημίσει το λαό του ΠΑΟΚ για πολλά πράγματα. Ναι. Όπως διαφημίζουμε ένα λαό,
θα πρέπει να τον κάνουμε και κριτική. Σωστός. Διότι, αν θα το θέτει έτσι, είμαι μαζί σου. Δεν μπορεί να μαζί σου. Και έτσι. Τι μαγικό λαό και τι ωραίο λαό. Μπράβο, πολύ καλό λαό. Μαζί σου, μπράβο, Κωνσταντίνο. Το λαό η ομάδα τον θέλει όταν δεν τραβάει. Ναι. Στα εύκολα, και εγώ κακαχού στα εύκολα. Δηλαδή, σαν το φίλο. Στα εύκολα, ναι, στα δύσκολα χανόμαστε. Έτσι κάνανε χθε. Στα δύσκολα χαθήκανε. Είπε μαγική ατάκα. Εφόσον τα ακούτε τα καλά, θα ακούσετε και τα χωσίδια. Απαγορεύεται μια ομάδα που δεν τραβάει να μην τη δώσει. Και ξέρει ποια είναι η μαγιά. Η μαγιά είναι να την οθήσει μέχρι το 90 και μετά τη διουχάρει όταν τελειώσει το παιχνίδι. Αυτές είναι οι μαγκές. Έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο Χρήστος. Λέει πρέπει να προσέξουν τελικά ποιου ανανεώσουν. Δηλαδή, Κάνια, Σαχόφ, που τι θα γίνει με Ελκαντουρί. Πρέπει να προσέξουν, λέει, ποιου θα κρατήσουν και ποιου όχι. Λέει ένα φίλο. Γιατί προφανώ φαντάζομαι ότι δεν επίθουν ο Σαχόφ και ο Κάνια για ανανεώσει στα μάτια αρκετών οπαδών. Πάμε καλημέρα, έχουμε γεμάτο το κέντρο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλώς το παιδί, καλώς το. Γιάννης από Μουδανιά. Λοιπόν, Λουτσέσκου, όταν λείπει ο Μαωρίσιο από το κέντρο, μου κάνεις rotation. Δεν μου κάνεις rotation και κάνεις την ομάδα το transition να είναι πιο αργό από τον επιτάφιο. Mm. Με Καντουρί, με Σαχόφ και Κάνια. Ποιο θα βάζες? Θα βάζεις από την αρχή τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος μπήκε και έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και θα κάνεις πιο γρήγορη την ομάδα. Ναι. Θα έπαιρνες και το Σαμπάν μέσα. Ναι. Δεν κάνεις rotation, γιατί δίνεις το δικαίωμα. Έκανε λοιπόν την ομάδα του αργή. Ναι, την έκανε αργή. Δεν υπήρχε transition. Δηλαδή αντεπίθεση, μια φορά που πήγαινε η μπάλα να φύγει γρήγορα μπροστά, την είδα σταματούσε. Ναι. Ποιος θα κάνει transition, Σάχοφ, ο Καντουρί, ποιος θα κάνει το γρήγορο transition. Όχι, έχει δίκιο φίλος. Έχει δίκιο φίλος. Από τη στιγμή που δεν παίζει ο Μαωρίτσιο. Δηλαδή λείπει ο Μαωρίτσιο και μου κάνεις rotation. Και η τριάδα του δίνεις... μπροστά. Ήταν αργή. Ο Λιμιός δεν είναι αργός, αλλά δεν σκοράρει. Ο Καντουρί δεν σκοράρει εύκολα. Ο Καρέλης μόνος είναι σεντερφόρ. Και αυτός ο Καρέλης. Ο Καρέλης δεν είναι σεντερφόρ, λοιπόν, να παίζει μόνος του, Κωνσταντίνε, τα είπαμε. Η δεύτερη θα σου λείπει. Έτσι, ναι. Δεν τραβάει. Και σου λείπει ο Βιερίνια που δεν μπορείς να κάνεις παιχνίδι αυτά. Ο Βιερίνια σου λείπει σαν δεκάρι τύπης. Ναι, και ο Μάτος που είναι και αυτός δεκάρι. Και ήταν χθες κακός. Αυτή η δύο πρέπει να βγάλει. Ο Μάτος πρέπει να βγάλει φέτος 50 παιχνίδια. Ναι. Ο Μάτος χωρίς πρέπει να βγάλει 50 παιχνίδια. Θα σου κάνει και 5 παιχνίδια άσχημα. Φυσικά αυτό θα το περιμένει από το Μάτος. Και εδώ φαίνεται ότι ο Μάτος θέλει και ξεκούραση κι αυτός. Ναι, αλλά ο ίδιος θέλει να παίζει, εγώ μαθαίνω. Δεν θέλει να χάνει κανένα μάτς. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Η βαθμολογία στον όμιλο είναι 9 Τσέλσι. Ο Πάοκ είναι δεύτερος γιατί έχει καλύτερο γκολ αβερέιζ 4-4. Θα περάσει. Ναι, μπορεί να αποδειχτεί μια ανώδυνη ήττα, αλλά η καζούρα πρέπει να την αποδεχτούμε την καζούρα. Θα περάσει. Πρέπει να κάνει αποτέλεσμα στη Βίτη τώρα. Έτσι, εκεί θα κατεβάσει τους βασικούς όμως. Θα κάνει. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Old school εδώ. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όταν μια ομάδα παίζει καλά και δεν έρχονται αποτελέσματα, λέμε πάντα ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και αυτά. Έτσι, όταν δεν παίζει, κάποια στιγμή θα έρθει και η φάπα. Ναι. Τι φάγαμε χθες, ανέμακτη όπως είπε και ο Κουλ, ευτυχώς. Ναι. Μπορεί να είναι ανέμακτη. Στείλω... Μπορεί να είναι ανέμακτη. Μπορεί να είναι ανέμακτη, αν πάρω αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, ναι. Εντάξει, ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω, μια και είναι και της μόδας, από εδώ από τα δυτικά, επειδή αφουγκράζομαι και τον κόσμο και αυτά συμβαίνουν από τον Ολυμπιακό ακόμα και που κερδίζαμε, αλλά τον κόσμο τον αφουγκράζομαι. Ναι. Και επειδή είναι της μόδας να στείλω ένα μήνυμα εκεί στα παιδιά, γιατί χθες ήταν αδιάφοροι. Δεν είναι ότι είδα κάποιον να τρέχει, αλλά δεν μπορούσε. Ήταν αδιάφοροι. Ήρθαμε για καφέ και μετά να πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Γι' αυτό ευθύνεται το Λουτσέσκου, αν μπήκαν οι παίχτες αδιάφοροι. Εγώ με τον Λουτσέσκου τον πάω, αλλά αυτός ευθύνεται για αυτό το κομμάτι. Πρέπει να προετοιμάσει τους παίχτες σου να είναι 100% έτοιμοι. Όταν η ομάδα σε επιθετική τακτική είναι δουλεμένη μόνο στα στημένα, αυτό μου είχε δείξει εμένα, είναι δουλεμένη στα στημένα. Δεν είχε το γρήγορο τρανζίσιο χθες, έλειπαν κομβική παίχτες. Να ορίσω Μάτος και Βιερίνια παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, να κλείσω αυτό που λέω για να πάτε και παρακάτω, μην σας κρατάω. Ωραίος. Επειδή είναι της μόδας λοιπόν τώρα, να φροντίσουμε να μην κάνουν τον κόσμο να έρθει να τους πλύνει στο προπονητικό αυτό στα αυτοκίνητα. Έφυγες, μην πεις τίποτα παραπάνω. Έξυπνη προσέγγιση, αλλά ως εκεί. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Μποτιλιάρης μας στα Μάλγαρα, ευχαριστώ τον Βλαχόπουλο που μας ενημερώνει γιατί είμαστε παντού. Ο λόγος ποιος είναι? Δεν ξέρω, άμα έχει ρεπόρτο ο εξαίρετος συνάδελφος και δημοσιογράφος. Πολύ καλός ρεπότε. Βασίλη, ενημέρωσε γιατί έχουμε μποτιλιάρης μας στα Μάλγαρα. Ο κόσμος φεύγει τρίμερα, ρε. Τι, γιατί? Ποια τρίμερα? Τρίμερα. Παρασκευή σήμερα δεν δουλεύει, Σάββατο Κυριακή.
Τι, επειδή βαράμε γκασμά εμείς εδώ οι ήλωτες. Καλημέρα. Έλα φίλε, έλα ρε. Τι έλα καλημέρα. Έλα φίλε. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Τσίπησες αμέσως, ε, ναι. Ναι. Α, κουμπαράκι μου. Λέγε. Κουμπαράκι μου. Κουμπαράκι μου, μας έκανε. Όχι, όχι, αυτός πέρανε ο άλλος, ο Απόλλωνας. Πού είσαι αγόρι μου, καλημέρα, Κωστάκι μου. Τι έκανες αγόρι μου το κινητό που σου έδωσα. Τι έκανες αγόρι μου, πήρες. Πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα. Μου έδωσες κανένα κινητό. Όχι, το πήγα να το φτιάξει στην Nokia, τώρα μην κάνω και τέτοιο, για να το πάρει. Πόσες μέρες με πιλατεύεις με αυτό το κινητό. Δεν σε πιλατεύω, απλά σε πιλατεύω. Όχι, πόσες μέρες με πιλατεύεις. Γιατί, τι έκανα, κουμπαράκι μου, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να σου πω. Κουμπαράκι, εκτός αυτό έμαθα ότι με ποιος μάλλον σου στη λαϊκή ρε. Τι έκανες πάλι, ποιος σε πείραξε ρε. Μάλλον στη λαϊκή ρε, Θεόφοβε. Εγώ. Τι έκανες πάλι ρε, έμαθα ότι κάτι έγινε εκεί στη γειτονιά σου, μάλλον σου, τι έκανες ρε. Α, όχι δεν μάλωσα. Πήγα να φύγω από το φανάρι. Ποιος έπειρασε, παίρνει με μένα, ρε. Εμένα όταν με τον ταλέντο. Δεν μάλωσα. Πλαπεί, αλλά πλακωθώ, αλλά δεν έγινε η ιστορία. Στην τελευταία στιγμή. Κάτι δεν έγινε. Είδες που τα μαθαίνω εγώ. Φύγε κουμπαράκι, σ' αγαπάμε, να είσαι καλά. Ε, βέβαια. Δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Τα κουτσομπολίστηκα μαθαίνεις. Τα μάθε όμως ο σκύλος, ρεπόρτερ. Έμαθε που εσύ είχες μια ένταση τέλος πάντων με ένα με Mercedes. Κοίταξε, εγώ γενικά έχω εντάσεις. Ναι, είσαι τέτοιος τύπος. Ναι. Προκαλείς κολλά στην ένταση. Τι θες. Θέλω να πεθάνω όρθιος. Ναι, ναι, μα, και εμένα μου αρέσει η ένταση, μην νομίζεις. Εντάξει, θα είμαστε φλάθα, μα γουστάρουμε ένταση. Θέλω ευνίδιο θάνατο. Έλα, βρε, χτύπα ξύλο σήμερα με τους ευθά. Πάμε, καλημέρα. Λέγε, φίλε. Κουμπάρε μου, κουμπάρε μου, κουμπαράκι μου. Κάπησα εγώ με τα βίντεο κλαπ τράπεζα και θα πήγαινα στο Champions League, κουμπάρε μου! Με τράπεζα με την Πεφίσια! Κουμπαράκι μου! Τρελαίνεστε, ε! Άρε κουφάλι, γι' αυτό ζείτε ρε εσείς! Και εγώ όμως γι' αυτό ζείτε! Τράπεζες με το χωριό και θα πήγαινες Champions League, έλεγες! Τα είπα, ναι! Και ναι, το κάρμα με τη μωρή, βεβαίως! Δύο στη Μαρσκάλη! Ξεφωνήστε, κράξτε, κάντε καζούρο όσο θέλετε, τη δέχομαι! Ναι! Και δεν την κάνω τώρα. Ναι. Έτσι, την κάνω από πολύ καιρό. Εδώ και καιρό την κάνω. Λοιπόν, Βουδαπέστη θα πάω. Κανονίσε μην έρθω με κανένα διπλό να δω που θα κρύβεστε όλοι. Έτσι. Ναι, πρόσεχε τη Δευτέρα γιατί σφιχτά σε βλέπω. Ναι. Και Δευτέρα σφιχτό με βλέπεις. Σφιχτά σε βλέπω για τη Δευτέρα. Σφιχταγκαλιασμένο με τον Παναγιακό δηλαδή με βλέπεις. Ναι. Μα εγώ χθες ο Μάστο φοβόμουν και το είπα το απόγευμα το φοβάμαι. Για τη Δευτέρα έχω καλό feeling. Ναι. Ναι. Εγώ πάλι έχω κακό. Φύγε από εδώ ρε, φύγε ρε, πάμε επόμενος ρε, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Τρέμεται το δόνι ρε. Ναι, 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 δεν θα κοιμηθώ τώρα σε αυτό, κύριε. Καλημέρα. Το δόνι ρε, το τρέμεις με τα παιδάκια να πούμε. Δύναμη το Μετρόπολης, μόλις το είπες άνοιξαν τα μάλγαρα. Ένα Βλαχόπουλε, τι να κάνουμε τώρα, κάτσουμε να σκάσουμε. Ο Βλαχόπουλος τι ζητάει στα μάλγαρα. Πάει τρίμερο άνθρωπος κάπου ρε φίλε. Έχει σήμερα το δεν δουλεύει ράδιο και φεύγει τρίμερο κάπου με τη γυναίκα. Κακό είναι. Τι κυφίνας είναι αυτός ο Βλαχόπουλος. Ωραίος είναι. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει και εμένα, αλλά. Τι κυφίνας τρίμερα. Τριμεράκι. Και εγώ θα κανονίσω τώρα. Να ξέρεις μέσα στο Νοέμβρη κάτι θα κανονίσω. Θέλω να πάρω ανάσες, Κωνσταντίνε μου. Γιατί α, καζούρα, σκηνικά, ιστορίες, κουμπαράκια. Μια μερούλα να λείψω ρε παιδί μου. Θα λείψεις τι μερούλα. Κάνω εδώ. Ναι, άμπρα, αφού είσαι βράχος, βουνό. Έτσι. Καλημέρα. Λέγε. Έλα, καλημέρα, ρε. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, πώς είστε. Μια καλά, φίλε. Την Κυριακή είχε ένα διπλό 1.30. Το θυμάστε. Κατά τις 9 η ώρα το βράδυ. Ποιο. Δεν ξέρω, την Κυριακή. Δεν είχε ένα διπλό 1.30. Πού μας πέρασε. Την Κυριακή το βράδυ, ρε παιδιά. Την Κυριακή το βράδυ. Είστε και στοιχηματίες. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Σε ρωτάω κάτι, με απαντά. Την Κυριακή που μας πέρασε ή αυτή που έπρεπε. Νεύρε, νεύρε, γουρομάλι. Την Κυριακή που πέρασε. Την Κυριακή που πέρασε. Είχε, δεν είχε ένα διπλό 1.30. Τον Όφη με τον Ολυμπιακό, λες. Για σένα, ναι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λόγο. Ναι. Δεν είχε ένα 30 πάλι έναν άσο. Είχε, ποντίρε, ναι. Είχε, είχε, γιατί δεν θυμάμαι τι έγινε. Μπα, δεν βγήκε κανένα. Γιατί δεν βοηθάτε λίγο τον κόσμο, ρε γάμο. 10-10% λες. Ξέρω εγώ 10-10% ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη μια ομάδα από ένα ντέρμπι τον επόμενο αγώνα κάνει τσαφ. Ναι. Δεν ισχύουν αυτά. Εντάξει, ισχύουν σαφώς. Κατά μεγάλο ποσοστό ισχύουν, όχι πάντα φυσικά. Αν μ' άκουγες το απόγευμα πάντως θες, εγώ είπα αφήστε το 1.35 συνάδελφε. Ναι. Παίζω διπλό τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν είμαι Ολυμπιακός εννοείται. Mm-hmm. Και παίζω διπλό τον Ολυμπιακό γιατί την κέλα την έκανε με τον Όφη. Ναι. Και παίζω τη μεγάλη παοκάρα γκολ-γκολ. Και δεν βάζει γκολ μεγάλη παοκάρα. Και βλέπω 11 παίκτες μαζί με αυτούς που έκανε αλλαγή 14, πώς ήταν τέλος πάντων, 15 με τον κόσμο, 16. Ναι, ναι. Και βλέπω, όχι αδιάφορο, μέχρι και ο Λουτσέσκου το βλέμμα του ήταν αδιάφορο. Και εσύ μου λέτε τώρα για τους παίκτες. Mm. Δηλαδή αυτή η τρίπλα που μπήκε ο άλλος από εκεί, πέρασε τον σέντερ μπακ, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Έφτασε μπροστά στον Πασχαλάκη, την έσπασε.
Ο άλλος ούτε άπλωσε το πόδι, ούτε άπλωσε το χέρι, ούτε άπλωσε την αμασκάλη για να μην πω τίποτα άλλο να απλώσει. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και τώρα μιλάμε για τέτοιο, για ομάδες. Μάλιστα. Καλημέρα, φίλε. Τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον Παναθηναϊκό. Να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Το μάτι είναι 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Καλά, εντάξει, μην ανοίγεσαι τόσο. Θα σε πάρω τη Δευτέρα να δεις. Καλά, και εγώ άσο το βλέπω, να ξέρεις Δευτέρα. Τι άσο ρε τώρα. Ποια παιδάκια είχαν, τη Γιωβάνη και ο τέτοιο που τους κάνανε ο Μέση και ο Τσάβη. Ναι. Γιατί δεν παίζανε σε καμιά άλλη ομάδα. Καλημέρα, πονηρέα ακροατή, καλημέρα. Αν ήταν στον Παναθηναϊκό και θα τους έλεγα εγώ που θα ήταν αυτοί. Καλημέρα, επόμενο. Πάμε, παιδιά. Όσο πιο ζουμεροί να είστε, είναι ζήκα. Έλα, έλα, καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Έλα, λοιπόν. Ναι. Εγώ θα σου πω, Νίκο, που θέλω τώρα. Εγώ είδα στεναχώρια στους κόλπους της διοίκησης και των παιχτών. Μάλιστα. Μετά τη σύλληψη Παπαντονιού. Έπαιξε ρόλο που χθες ήταν το δικό, να το ξέρεις. Για και το απόγευμα τώρα, μα τη λέει και το απόγευμα, ναι. Τον ακούω. Μα είπα, εμείς για τον σοσιαλισμό παλεύουμε. Γι' αυτό σου λέω. Ο Παπαντονίου μου φίληξε από Αθήνα. Ναι. Ψάχνει να βρει τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. για να βγει έξω κι αυτός, έτσι. Να είναι μέσα έξω, μέσα έξω και στο τέλος έξω. Εγώ και εγώ το μάθα στον Κώστα. Κώστα το μάθα κι εγώ. Είναι και ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι καλό στη δουλειά του την κάνει. Θα τον βγάλω. Ένα φίλο μου που πήγε για πελάτης. Με μισό εκατομμύριο τι αν κάνεις, λέει. Τα βγάζουμε, τα καθαρίζουμε. Φύγε σοσιαλιστή, φύγε, εγώ πολύ κόσμο. Θα μελετήσω τη δικογραφία με περισσότερο στόχο. Ναι, 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 για ρίξω. Έλα, έλα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, συγγενές του Χέριγκσεν ο Δανός ο διαιτητής, έτσι, σε προειδοποιώ. Από Θωμαίδη το μάθα αυτό. Αυτό δεν το ήξερα από σένα τα ακούω. Συγγενείς του Χέριγκσεν, να προσέχετε. Έγινε. Φιλιά, ξαναλέει θα παίξει Παναθηναϊκό, πουλάει τρέλα. Με το έτσι και το θέλω, το Europa το έχουν αισθημένο, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ παίξε μπάλα να παραμιλάει η Ελλάδα. Έτσι, το γυρίσαμε τώρα. Δεν πρόκειται να παίξει ο ΠΑΟΚ μπάλα. Ναι. Δεν πρόκειται να παίξει ο ΠΑΟΚ μπάλα, αν δεν πάρει για ένα χάφ τα Χριστούγεννα, στο χώρο του κέντρου, ένα παιχταρά. Συμφωνούμε. Δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Και αυτό γιατί όταν λείπει περιμένει... ο Μαουρίσιο, σφίξαμε, έτσι. Άμα λείπει ο Μαουρίσιο και άμα τα δεκάρια σου είναι τα πλάγια μπακ, έσφιξε. Καλημέρα. Τελευταίο, ναι. Προτελευταίο, θα πούμε. Καλώ να. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Νικόλα, έλα, θα δώσουμε από 30 ευρώ ναι, ναι. Να στείλουμε τον φίλο μας τον Κώστα σε έναν ψυχίατρο. Και θα τον δικαιολογήσω, θα το αιτιολογήσω. Ναι. Μένει ο κόσμος στο γήπεδο για να χειροκροτήσει. Μα συμφωνείς. Τους μαλάκες κάθε και χειροκροτάνε. Μετά πέντε από ητά. 65 δεν τους φιλίδω. Όπως και αν το γυρίζεις θα τα ακούσεις τα πινελίκια σου. Έτσι ρε φίλε, την καλημέρα μου. Να σε καλά. Ξεκίνησε πάντως από σήμερα, από τις 9 η ώρα, από τώρα σχεδόν που μιλάμε, η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα γεμίσει. Θα γεμίσει, ναι. Θα δούμε και λίγο μπάλα. Χθες είχε περίπου 15.000, να τους και ο άλλος. Έσκασε μύτη και ο Ζορ Ζαϊρή. Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά να πούμε για λεφρά σε όλη την πόλη και ευχαριστούμε όλες και όλους σας εσάς. Ναι, Ζαϊρή. Θέλω να πεις, ναι, ναι. Όταν κάναμε κουβέντα στο Ραπτόπουλο, λέω. Ναι. Θα δουλέψουμε Παρασκευή. Πώς το λες, τεμπέληδες είμαστε, πώς το έλεγες. Δημόσιοι πάλι, τεμπέληδες. Άμπρα, άμπρα. Τεμπέληδες, τεμπέληδες. Κοίταξε. Τριήμερο ο άλλος λέει, πήρε από τα Μάλγαρα και πήρε τηλέφωνο και κάνει το ρεπόρτερ να πούμε. Ναι. Άντε, τι ήθελε και το ανέφερε. Τι πας τρίμερο να πρίξεις τα μάγουλά σου, ρε. Ναι, ρε φίλε, να περάσει καλά. Είσαι γιατί... που είσαι υπέρβαρος να πούμε. Λοιπόν, ακούστε, έχω μιλήσει και για τους δύο και ναι. Καφεδάκι και φαγητό ναι. Και τσιγαράκια και ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Ναι. Όλα με ένα stop. Όλα. Στο καντίνα pit stop. Έτσι, έτσι. Έτσι. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αργέφυρα της Σταυρούπολης. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έχουμε ντέρμπι αυτό το Σαββατοκύριακο και φυσικά όλα θα τα δείτε μέσω της Wind Vision, 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε δύο πολύ μεγάλες μάχες στα κανάλια Nova Sports από την Wind Vision. Κυριακή 28 του Οκτώβρη, ΑΕΚ Άρης στις 7.30. Δευτέρα, εδώ θα είμαστε, μάλλον στην Τούμπα θα είμαστε το βραδάκι. Εσείς θα το δείτε το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πάντοτε μέσω της Wind Vision και τα κανάλια Nova Sports.